Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σας έχω και μια έκπληξη σήμερα. Εδώ στην εκπομπή πάντα λέγαμε ότι έχουμε τρεις στόχους για πέρσι. Πανσεραϊκός Α Εθνική να παραμείνει, να μην το παραλίμνιο και να βγει η Αμμουδιά. Και οι τρεις στόχοι επιτεύχθηκαν. Φέτος στις πρώτες εκπομπές, ο καλεσμένος δεν το γνωρίζει. Λοιπόν, είχαμε πει ότι για φέτος έχουμε Πανσεραϊκό για παραμονή, Παραλίμνιο και Αμμουδιά να παραμείνουν στην κατηγορία και επειδή έχουμε Α1 πρωτάθλημα γυναικείο μπάσκετ, να παραμείνει η ομάδα μας. Καλεσμένος ο προπονητής, ο κύριος Κεραμιδάς. Κύριε Κεραμιδά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Το γνώρισα προχθές, τυχαία. Εγώ με τον μπάσκετ θέλω με τέταρτα ξαδέρφια. Οι φίλοι μου όμως είναι μπασκετικοί όλοι. Και μιλήσαμε και έκρινα σκόπιμο ότι πρέπει να έρθει, να μας ενημερώσει, να μας πει πέντε πραγματάκια για να ξέρουμε κι εμείς πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε και τι πρέπει να στηρίξουμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος Κεραμιδάς για τους μπασκετικούς είναι γνωστός. Για μας είναι άγνωστος, οπότε είναι μια ευκαιρία, κύριε Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να μας κάνετε μια αναφορά για το πού ήσαστε, τι κάνατε και φυσικά γιατί ήσαστε και προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, να μιλήσουμε λίγο και για εθνικές ομάδες και όλα τα σχετικά. Ευχαρίστω. Ναι, είμαι πάρα πολλά χρόνια προπονητής. Από τα 22 μου έχω ξεκινήσει. Έχω περάσει από όλα τα επίπεδα, από Α1 αντρών, Α2 αντρών, Β' Εθνική και Γ' Εθνική αντρών, τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ, της κατηγορίας της Αθήνας, ναι. Άντρες. Και από γυναίκες έχω περάσει σχεδόν από όλες τις ομάδες της Α1 γυναικών. Είμαι πάρα πολλά χρόνια. Επίσης έχω δουλέψει πολλά χρόνια και στο εξωτερικό. Με αποκορύφωμα πέρσι που ήμουν προπονητής σε αντρική ομάδα της Κίνας. Πού ήσουν? Στην Κίνα. Ωραία, παιδιά, είχαμε και έναν προπονητή εδώ τον Κουκούτοβιτς παλιά. Στην Κίνα ήταν και εκείνο. Τι γίνεται εδώ? Στην Κίνα είναι στόχος των προπονητών μπάσκετ να πάνε εκεί. Ναι. Σε γυναικεία ομάδα, εκτός από τα σωματεία, έχω δουλέψει και στην εθνική ομάδα για 5 χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2020, με την οποία μάλιστα πετύχαμε και έναν άθλο τότε, το 2017, είχαμε περάσει τετράδα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και στο Παγκόσμιο την επόμενη χρονιά που βγήκαμε ένατη. Πού ήταν το Παγκόσμιο, που είχε γίνει το Παγκόσμιο? Στην Ισπανία. Ισπανία, ναι. Να τα μαθαίνουμε, γιατί με τον μπάσκετ το γυναικείο είμαστε λίγο τέταρτα ξαδέρφια. Οπότε έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας δώσει την ενημέρωση. Ναι, βεβαίως. Και φέτος δέχτηκα την πρόταση του Πανσεραϊκού, η οποία ήταν πολύ τιμητική πραγματικά. Εκεί θα έφτανα. Πώς ακριβώς τόλμησες να έρθεις στον Πανσεραϊκό, ρε φίλε? Δηλαδή, τι έπαιξε ρόλο, θέλω να με πεις? Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Θα σας εξηγήσω. Εγώ είχα συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά στην Κίνα. Ναι. Όμως αναγκάστηκα να το σπάσω το συμβόλαιο, διότι στην οικογενειακή μου ζωή έγινε κάτι, ένα απάντεχο γεγονός. Προστέθηκε ένα ακόμα παιδί που ζούσε στο εξωτερικό και έπρεπε το παιδί αυτό να μείνει στην οικογένειά μου. Ναι. Έτσι αποφάσισα ότι θέλω να μείνω στην Ελλάδα φέτος και δεν μπορούσα να συνεχίσω στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, από την Ελλάδα, όταν μου πρώτο είπε ο Πανσεραϊκός, δεν ήμουν. Ο Πανσεραϊκός πώς έφτασε σε σένα, δηλαδή ο Τάσος? Πώς έφτασε σε σένα? Ρώτησε όταν η ομάδα ανέβηκε Α1, ο Πανσεραϊκός, ναι, ανέβηκε Α1 καθυστερημένα. Ναι, ναι, είχαμε μια περίοδο. Πήρε αυτό που ονομάζεται wild card, δηλαδή, ναι, παρουσιάστηκε ένα κενό στην Α1. Και η Ομοσπονδία είπε ποιες ομάδες ενδιαφέρονται για την Α1 και ο Πανσεραϊκός ενδιαφέρθηκε πρώτος. Είχε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να πάει στην Α1. Ο Εραστέχνης Πανσεραϊκός, αν τονίζουμε έτσι. Ναι, την ομάδα, φυσικά, ναι, ναι, μπάσκετ, ναι, ναι, ο Εραστέχνης. Ναι, ναι. Και έτσι, αφού ανέβηκε Α1, μετά ήταν τον Ιούλιο μήνα. Πολύ αργά για το στήσιμο μιας ομάδας. Παρά τα αυτά, θέλησαν να ξεκινήσουν από κάπου με τον προπονητή και άρχισαν να ρωτάνε δεξιά και αριστερά ποιοι είναι αυτοί που χειρίζονται γυναικείο μπάσκετ. Και φτάσαν στο όνομά μου. Όταν αρχικά ο ατζέντης μου είπε για τον Πανσεραϊκό, επειδή είχε προηγηθεί αυτό της Κίνας, δεν μπορώ να πω ότι πίστευα ότι θα έρθω. Ναι. Όμως σιγά σιγά, όταν άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα στο μυαλό μου, όταν άρχισα να μιλάω με τους ανθρώπους του Πανσεραϊκού, κατάλαβα ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, με θέλαν πραγματικά. Μου δώσαν όλα αυτά που χρειαζόμουν για να έρθω. Βασικά στηρίξανε την οικογενειακή προσέλευση εδώ. Αυτό ήταν το σημαντικότερο για μένα. Γιατί τώρα λέω πολύ, να σε βάλω μια παρένθεση. Προχθές είδα ότι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής ήταν να έρθει στην Ελλάδα και λέει δεν ήθελε η γυναίκα του.
Και αυτό είναι. Όχι, δεν είπα ότι δεν ξέρω τη σύζυγό σα. Ναι, κάπω έτσι. Μόνο την νίκη έχω γνωρίσει εκεί στο Sport Village. Απλώς λέω ότι πώς ακριβώς είναι ότι πρώτα απ' όλα η οικογενειακή γαλήνη που λες για να μπορείς να δουλέψεις ήρεμα. Ακριβώς. Οπότε μου τα δώσαν όλα αυτά. Και έτσι αποφάσισα να κάνω το βήμα και να έρθω εδώ. Επίσης και η γυναίκα μου ενθουσιάστηκε με την ιδέα των σερών. Της άρεσε πολύ η σέρεση όταν ήρθαμε εδώ και μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Τι είδε την είσοδο ή την έξοδο, τι είδε η γυναίκα στο ρογαριό για να τώρα μην δουλεύει. Την έξοδο. Μην ενθουσιάστηκε, τι. Την έξοδο, η περιοχή. Εκτός από την άρεση και που στη θηγατέρα σου έπαιξε ρόλο. Που την άρεσε και που την πηγαίνουμε. Ναι, και όλα παίξαν ρόλο, αλλά από την Κοιλάδα και πέρα είναι φανταστική η περιοχή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Για να πούμε την αλήθεια. Δεν μειώνουμε. Απλώ βγάλουμε και λίγο καλά. Εντάξει, είπαμε εντάξει, ότι το ένα είπαμε το άλλο και αυτά εδώ. Λοιπόν, σωστά. Οπότε δηλαδή έγινε η πρώτη επαφή. Εγώ τώρα θέλω να σταθώ στο κεφάλαιο Εθνική Ομάδα και σιγά σιγά θα περάσουμε. Ναι. Εθνική Ομάδα. Θέλω να με πεις γιατί διαβάζω αριστερά δεξιά στην Εθνική Ανδρών. Εγώ με το ποδόσφαιρο είμαι έτσι, σου κάνω παραλληλισμό. Ναι. Αν και μέσα από το μπάσκετ πήραμε σαν ποδόσφαιρο. Ναι. Με το ένα δεκάρι, με τα δύο δεκάρια, με τους δύο πλαϊνούς και όλα τα σχετικά. Η Εθνική Ομάδα επηρεάζεται ο προπονητής από ανθρώπους μεγάλων ομάδων να καλεί συγκεκριμένες παίκτριες ή παίκτες. Θα σας πω εγώ. Εδώ μιλάμε καθαρά τώρα, έτσι. Ναι, εγώ για το ποδόσφαιρο μιλάω ότι γίνεται τις τρελές με τους μανατζαρέους. Και επειδή έχω τον προπονητή της εθνικής ομάδας, έκανες και στην Κίνα μια ερώτηση η οποία. Γενικά, ρε παιδί μου, γενικά. Εγώ θα σας πω για την εμπειρία τη δική μου και τη γνώμη μου για την Εθνική Αντρών. Ναι. Στην Εθνική Γυναικών δεν έχουμε μεγάλο αριθμό παικτριών οι οποίες είναι ικανές να πλαισιώσουν την Εθνική Ομάδα. Άρα είναι αδύνατο να δεχτώ πίεση από κάπου να πάρω κάποια παίκτρια από ένα σωματείο. Εκεί έχουμε καθαρές, δηλαδή είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός που παίζουν εκεί από εκεί. Και κάποιες άλλες ομάδες και παίκτριες από το εξωτερικό. Έχεις το εξωτερικό Ελληνίδες. Έχουμε Ελληνίδες στο εξωτερικό. Εκεί είχες δηλαδή δίκτυο ή είχες τους προπονητές? Όχι, αλλά τις ξέρω. Στο μπάσκετ το 80% των ανθρώπων ξέρω. Ακόμα και άνθρωποι που δεν σκόπτουν το γυναικείο ξέρουν ότι η Ισπανού παίζει στο εξωτερικό. Ναι. Η Μάλτσι τότε έπαιζε στο εξωτερικό. Ναι. Η Καλτσίδου έπαιζε στο εξωτερικό. Ναι. Τις ξέραμε ποιες ήταν αυτές και αυτές τις καλέσαμε. Εκείνο που έκανα. Ναι, αλλά ήταν ονόματα εκεί, έτσι ήταν πρωταγωνιστές, δεν ήταν δευτεροκλασάτες. Δεν μπορεί μια γυναίκα να παίζει μπάσκετ στο εξωτερικό και ένα δευτεροκλασάτη. Ήταν πολύ. Έτσι. Η Ισπανού, ας πούμε, παίζει επί χρόνια στη θέση 4, σε κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή ομάδα. Η Καλτσίδου εκείνη την περίοδο έπαιζε στη Γαλλία. Η Μάλτσι έχει γυρίσει, έχει παίξει και στο WNBA, στο γυναικείο NBA. Ναι. Δηλαδή, είχαμε συγκεκριμένες παίκτριες που δεν μπορούσε να τις αφήσει έξω κανείς προπονητής από καμία πίεση. Πρέπει να είναι κάποιος να μην μποτεί για να μην τις καλέσει αυτές τις δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλαβαίνω, εδώ, κοίταξε, Κώστα, εδώ δεν κάναμε συζήτηση του Θεία Αθήνα και αυτά. Κάναμε συζήτηση πραγματική. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς αυτά που δεν θέλω αυτά που διαβάζουμε. Λέω, ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί εγώ έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο πολλά χρόνια, εσύ έχεις ζήσει στο μπάσκετ, αλλά σε ανώτερο επίπεδο. Όχι στο δικό μου. Και οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα να βγάλουμε ειδήσεις. Στη συγκεκριμένη εθνική ομάδα γυναικών την τότε, αλλά πιστεύω και τώρα, κάποιες παίκτριες, οι 8 παίκτριες, 10, είναι συγκεκριμένες. Ναι. Κάθε προπονητής. Δεν μπορεί κανένας να τις βγαίνει, κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, κοιτάει ο κάθε προπονητής, ανάλογα τη φιλοσοφία του, να γεμίσει το ρόστερ του. Ναι. Εγώ είχα επιλέξει τότε κάποιες νεαρές, οι οποίες πίστευα ότι αργότερα θα κάνανε καριέρα. Έκαναν. Η Σταμολάμπρου παίζει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Η Παυλοπούλου ήταν το βασικό playmaker του Ολυμπιακού. Μετά πήγε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό. Σήμερα είναι στην πρωταθλήτρια Ευρώπη ο Πρόν. Έχουμε γραμμή. Λίγο ένα, σε παρακαλώ, λίγο. Ένα τέτοιο, ένα τσάκι. Έχουμε μια γραμμή. Επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, να ξέρεις. Παρακαλώ το φίλο. Καλησπέρα, Τάκη. Ο Άρης ο Τζίδης είμαι. Έλα, Άρη, καλησπέρα, γόρι μου. Θα ήθελα εκ μέρους του οργανωμένου κομματιού της ομάδας του Πανσεραϊκού, των φιλάθλων, των οπαδών, του Che Guevara Club, να καλωσορίσουμε στην πόλη μας τον κύριο Κυραμιδά και στην ομάδα μας και να είναι σίγουρος ότι σε όλα τα παιχνίδια θα δώσουμε έτσι ένα δυναμικό, ένα βροντερό παρόν και καλούμε και τον κόσμο να έρθει να βοηθήσει και να ενισχύσει αυτή εδώ την προσπάθεια. Έχουμε μια ομάδα στο ποδόσφαιρο στην Αλφα Εθνική, έχουμε και μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, πιο ωραία ομάδα γυναικών στην Α1. Πρέπει όλοι οι σεραίοι και οι σεραίες να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Εμείς από το
κομμάτι των οπαδών θα είμαστε εκεί. Θα στηρίξουμε όπως στηρίζουμε πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρεάν. Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι οι οργανωμένοι Τζεγκιβάρα που έχουν αναγνωριστεί και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση και αυτοί κάνουν αγώνα και για εισιτήρια και όλα τα σχετικά. Μάλιστα. Να πω ότι από την Πέμπτη θα αρχίσουν να παίζουν και τα διαρκείας. Ένα κομματάκι ωραίο που κάναμε. Λοιπόν, ωραία. Και είμαστε τώρα και έτσι. Αυτές όλες σε δικαίωσαν όμως. Γιατί λέμε πολλές φορές οι προπονητές κάνουν επιλογές. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Σε αυτή τη φάση είναι ικανοποιημένος. Το γυναικείο μπάσκετ έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να δώσεις ρόλους, να τον αποδεκτούν τους ρόλους αυτούς οι υπόλοιπες γυναίκες. Δηλαδή δίνεις ρόλο σε κάποιες παίκτριες να είναι σούτερ, να είναι πασέρ, να είναι αμυντικό. Πρέπει να γίνει αποδοχή από αυτές που τον παίρνουν το ρόλο και από τις υπόλοιπες οι οποίες συμμετέχουν στην ομάδα. Άμα γίνει αυτό, και εκείνη το δύσκολο στη γυναίκα, δεν το αποδέχεται. Έχεις επιτυχία. Αυτό έγινε στην τότε εθνική ομάδα. Δηλαδή. Τώρα που λες αυτό εδώ, πρέπει να έχουν συγκεκριμένους λόγους. Πρέπει ο κάθε προπονητής να είναι ξεκάθαρος. Όταν πάω να κάνω τη μεταγραφή, όταν καλώ κάποιον. Ότι σε παίρνω, ρε φίλε, αλλά θα είσαι για 18 λεπτά, θα είσαι για 22, θα είσαι για 30. Μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί τώρα να σε πω κάτι, γιατί θυμήθηκα τώρα. Επειδή είναι κολλητός σου ο Μπαρτζόκας. Ναι. Το Σλούκα του είπε θα παίζει 25 λεπτά και θύμωσε εκεί στο Παναθηναϊκό και παίζει 18. Ναι. Εδώ θέλω να φτάσω. Εκεί κάπου δηλαδή, εγώ είμαι λίγο ιδιόμορφος. Δεν αγαπάω, αλλά διαβάζω. Γι' αυτό. Είπες κάτι σωστό. Ότι πρέπει να αποδεχθούν τους ρόλους. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το χρόνο συμμετοχής η διαφωνία του Μπαρτζόκα με τους Λούκα. Δεν είναι, επειδή έτσι έγραφα. Δεν με απασχολεί. Εγώ λέω τώρα ότι πρέπει ο κάθε προπονητής στον παίκτη να τον ξεκαθαρίζει γιατί τον παίρνει. Μα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δεν είναι να του πει πόσο χρόνο θα παίζει, αλλά σε θέλω για αυτή τη δουλειά. Θα κάνεις αυτό. Ναι. Άμα ο παίκτης δοκιμάζει να κάνει κάτι άλλο, είναι θέμα του προπονητή να το σταματήσει. Άμα στο δρόμο βγει και κάτι άλλο, είναι θέμα του προπονητή να ενημερώσει. Αλλά πρέπει να δώσει ρόλους. Αν δεν δώσει ρόλους, δεν μπορούμε να. Αν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα σε κανένα. Είναι γιατί είσαι ξεκάθαρος, γι' αυτό ακριβώς και πέτυχες. Αν διαφορετικά δεν θα πετύχεις. Στις γυναίκες αυτό είναι δύο φορές. Διότι δύο φορές. Είναι διόμορφες. Και είναι δύσκολο να το αποδεχτούν. Σου λέει, γιατί αυτή σου το άρει και δεν σου το άρω εγώ. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο να το δεχτεί η γυναίκα αυτό. Ενώ τώρα διαβάζω, ρε παιδί μου, ο άλλος λέει ότι ξέρεις, θέλω να πάρω αυτόν τον παίκτη γιατί έχει το σούτ από τα 6,75, τα έχει από το 7,10. Έτσι και εσύ ακριβώς. Καλά, θα φτάσουμε και στις δικές μας μετά. Τι ρόλο παίζει κάθε μία για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, λες ότι για την εθνική γυναικών είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στην εθνική άνδρα τώρα, εσύ μέσα από την εμπειρία σου και του Βορειοί γιατί άντρα. Στην Αθήνα είστε το κέντρο. Τι ακούς. Κάθε ΕΠΟ παίζει το ρόλο της και η κάθε ομάδα. Οι προπονητές οι οποίοι έχουν περάσει από την εθνική ομάδα του αντρών ήταν ένας και ένας. Δεν ήταν προπονητές της σειράς. Ναι. Παρεκτός κάποιοι υπηρεσιακοί που μείναν για ένα πολύ μικρό διάστημα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτοί οι προπονητές μπορούν να επηρεαστούν από κάτι που θα του πει ο πρόεδρος ομοσπονδίας. Στη ανάγκη. Δεν λέει ο πρόεδρος ομοσπονδίας. Κάτσε εδώ τώρα έχουμε συζήτηση και τέτοιο να σου πω κάτι. Μιλάς για το σωματείο. Ή για το μάνατζερ. Αυτοί οι οποίοι είναι τεχνικοί διευθυντές. Δηλαδή, εγώ αν είμαι τώρα τεχνικός διευθυντής δικός σου, εγώ με τον μπάσκετ, μετά τον Αλεξανδρέφη, ή οποιοδήποτε. Σε κάποια φάση δεν θα έρθει να σε υπηρεσεί. Αυτό είναι το Κώστα του κορίτσι ή το Κώστα του αγόρι. Σε παρακαλώ, κάνει κάτι. Σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Λες τεχνικός διευθυντής είναι. Μιλάμε τώρα σαν να είμαστε στην καφετέρια, έτσι. Κατάλαβα. Δεν θέλω να παρεξηγιάμαστε και να κάνουμε. Κατάλαβα. Αυτές είναι οι συζητήσεις. Δεν κάνουμε αυτά που είναι Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν ο προπονητής, καταλαβαίνω αυτό το είδος πίσω. Εσύ να σου πω τώρα με τον Μπογιέτ. Τον έβαλε η ΑΕΚ εκεί. Έφτιανε κουμάντο Μελισσανίδης. Ήταν δυνατόν να μην παίρνει παίκτες από την ΑΕΚ. Δηλαδή έφερε. Συγγνώμη, να σου πω και κανένα άλλο. Έφερε ένα παίκτη από το εξωτερικό που ήταν χειρότερο από τους δικούς μας. Εμείς τι λέμε στο ποδόσφαιρο. Ότι εξαντλούν όλα τα περιθώρια σε επίπεδο νομού ή χώρα και μετά βγαίνουν στο εξωτερικό. Τι είπε για την Καλτσίδου και για την Μάλτσε, ότι βγήκαν και ήταν πρωταγωνίστριες. Αυτοί που έρχονται εδώ σε εμάς, στο εξωτερικό δεν παίζουν καλά-καλά. Και έρχονται και παίζουν βασική εδώ. Είναι το θέμα μας. Όμως στο τέλος, ο κάθε Πογιέ θα κριθεί για το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν ενδώσει σε αυτό και δεν το πιστεύει. Θα κριθεί για ένα αποτέλεσμα στο εκ των υστέρων όλοι αρχίζουν και τραγουδάνε. Εκ των υστέρων. Τώρα είμαι στην Ελλάδα, ζούμε. Δεν ζούμε σε καμιά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στην Κίνα έχεις τέτοια πράγματα. Ο πρόεδρος ομάδας δεν ανακατεύει. Δεν τον βρήκα ποτέ. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Όχι, ο πρόεδρος της Κίνας. Ο πρόεδρος της Κίνας είναι εκεί. Ποτέ, ποτέ δεν το. Μόνο ένα τραπέζι μας έκανε στην αρχή και στο τέλος. Δεν δέχτηκε ούτε ο IGM ποτέ μου είπε, η γενική διευθύντρια, τέλος πάντων, τεχνική σύμβουλος, τίποτα δεν μου είπε. Μου είπε το staff. Το staff είχαμε διαφωνίες που είχαμε μέσα. Αλλά ο staff. Staff είναι το επιτελείο, το τεχνικό. Ναι. Είχαμε μεγάλο. Κινέζου έχεις, έτσι. Κινέζους. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Αυτή είναι. Αυτή η δουλειά τους. Ναι. Αλλά όχι. Άμα ο προπονητής ενδώσει αυτού του είδους πιέσεις και δεν το πιστεύει, είναι πρόβλημα. Λοιπόν. Και θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα, θα χάσει ο ίδιος το μάτς. Ωραία. Μπαίνω ποδοσφαιρικά για να απαντάς μπασκετικά. Ναι. Εδώ έχουμε στον κάθε Πανσεραϊκό, επειδή μου υπάρχει ένας προπονητής, υπάρχουν και τεχνικοί διευθυντές. Ναι. Έτσι. Και λέμε ότι ξέρεις, εγώ η άποψή μου ποια είναι, ότι όταν κάνω μια μεταγραφή, λέω ρε παιδί μου, φέραμε το Σαλαβάρ. Έτσι, φέραμε τον Σαλαζάρη, φέραμε τον Τέκιον. Όποιος τον έφερε, να λέει από κάτι, τον έφερα εγώ. Για να ξέρω κι εγώ σε ποιον θα απευθύνομαι. Όχι εγώ, όταν λέω εγώ, ο Σεραϊκός λαός. Γιατί κάποτε θα ζητούν ευθύνες από τους παίκτες. Οι επιλογές που έγιναν των παικτριών εδώ, είναι επιλογές του κυρίου Κεραμιδά με τη γνώμη αυτών οι οποίοι είναι δίπλα σου και μετά θα με πεις ποια είναι η στελέχωση της ομάδας σου και όλα τα σχετικά. Πώς γίνεται η επιλογή των παικτριών. Στην περίπτωση του Πανσεραϊκού, ναι, τα πράγματα ήταν απλά. Επειδή δεν είχαμε οι γυναίκες μπασκετμπολίστριες, υψηλού επίπεδου είναι λίγες. Ναι. Λίγες, μετρημένες στα δάκτυλα. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε το ρόστερ τον Ιούλιο, δεν είχαμε μεγάλο περιθώριο επιλογών. Ναι. Πήραμε ό,τι μπορούσαμε σε συμφωνία απόλυτη με τη διοίκηση. Δεν είχαμε διαφωνίες σε αυτό, γιατί απλούστατα δεν είχαμε πολλές επιλογές. Στις ξένες παίκτριες, ναι, πέραμε και τρεις ξένες Αμερικανίδες. Έχουμε, ναι, ναι, ναι. Σε οι θα έρθει ο κόσμος να τις δει σιγά-σιγά. Αυτές βάλετε στη διαφήμιση. Πες τον Τάσο να βάλει αυτές στη διαφήμιση. Να τις δει και ο κόσμος. Okay. Αυτές οι τρεις, ναι, εγώ έπαιξα. Είναι παίκτριες που εγώ επέλεξα. Σε συμφωνία βέβαια με τη διοίκηση. Εννοείται πάντα. Έτσι, σε συμφωνία με τη διοίκηση. Η ευθύνη θα είναι και 70% διοίκηση, 30% της διοίκησης. Αυτό. Οι γυναίκες παίκτριες τώρα, οι Ελληνίδες. Ναι, θα φτάμε στο ρόστερ, ναι, μετά. Κρατήσαμε δύο που θεώρησα εγώ. Με ρωτήσανε τι από αυτό κρατάμε. Κρατήσαμε δύο οι οποίες εγώ θεώρησα ότι. Και από συμφωνήσαμε ότι έπρεπε. Έχουμε καινούριο τελείως ρόστερ. Από το προηγούμενο, το παλιό που λες και εσύ, δηλαδή έχουμε δύο που έμεναν εκεί. Δύο παίκτριες μείνανε μόνο από την περσινή ομάδα. Και η Θάλια, η Μαραγκού, τρεις. Θάλια παίζει. Εκεί θα πάμε και στη Θάλια και στην Κουντουρά μετά. Για αυτά εδώ. Ωραία. Έμεναν δηλαδή η Θάλια, η Εύα, η Νάτσου, πώς είναι, Νάστου, πώς τη λέτε. Η Εύα, η Νάστου, ναι, και η Αναστασία Τσιμωρότα. Δεν τις θυμάμαι, γιατί χθες διάβασα ότι έφυγε η Χολοπούλου, δεν ξέρω και κάτι άλλα με έλεγαν σχετικά. Αυτά είναι θέματα τα οποία εμένα δεν μου ασχολούν. Άρα δηλαδή οι μεταγραφές είναι με την σύμφωνη γνώμη του προπονητού, στις Αμερικανίδες έπαιξε σημαντικό ρόλο. Σημαντικότητα του και στις Ελληνίδες και αυτές με τη σύμφωνη γνώμη, γιατί δεν είχαμε επιλογές. Το θέμα είναι όταν έχω εγώ μπασκετικούς όπως είναι εκεί ο Τάσος, όπως είναι ο Χρυσανθίδης, όπως είναι ο Κυπουρός, ποιοι είναι άλλοι που είναι μπασκετικοί όλοι αυτοί εδώ. Και εσείς είσαι μπασκετικός και σε γνωρίζουν από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί θα φτάσουμε και εκεί. Το θέμα είναι έχετε κοινή γραμμή. Κοινή γραμμή, κοινή γνώμη. Κοινή άποψη. Πώς θα κοινή το πω, γραμμή έχουμε, ναι. Και, ωραία. Και με βάση αυτό το ρόστερ θέτουμε και τους στόχους της ομάδας, έτσι όπως έγινε και αυτό. Ωραία. Μπορείς τώρα να μου δώσεις μια εικόνα για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι και να κάνουμε και αναφορά, γιατί το θέμα μας εδώ είναι ότι είμαστε μια κλειστή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ψάχνουμε να το πω έτσι τέτοιο, να το πω ομά, ας φάω και ένα πρόστιμο 200 ευρώ, ψάχνουμε μαλάκες να βάζουν 5 φράγκα στην ομάδα. Ναι, έτσι. Εγώ θέλω την άποψή σου. Εγώ θα σας πω. Έτσι. Όταν προμιλήσαμε, μου είπαν έλα πάνω να συζητήσουμε. Ναι. Έχω συζητήσει στα 30-27 χρόνια με ένα σωρό παράγοντες από την Ελλάδα και του εξωτερικού. Ναι. Όχι, με έχω πάει στην Σουηδία, Ουγγαρία. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μπάσκετ βέβαια. Έτσι, αλλά, πάντα μπάσκετ. Ναι, ναι. Λοιπόν, η συζήτηση μαζί τους με τους τρεις αυτούς ανθρώπους, όταν πρώτο ήρθα αρχές Ιουλίου, ήταν οι καθοριστικοί ανθρώπους. Ήταν ο Χρήστος ο Κυπουρός, ο Τάσος ο Παναγιώτη και ο Θοδωρής ο Καντάς. Α, και ο Καντάς, ναι, και ο Θοδωρής. Ναι, ναι, αυτοί οι τρεις, εκεί κατάλαβα ότι εγώ θα συνεργαστώ με αυτούς. Διότι. Σου έβγαλαν θετική άβρα. Όχι μόνο θετική άβρα, ήταν οι μόνοι που για πρώτη φορά δεν μου είπαν θέλουμε αυτή, θέλουμε εκείνη, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο. Ήταν οι μόνοι. Σου είπα στη ομάδα. Συγκεκριμένα πράγματα, θέλουμε αυτό, έχουμε εκείνο, θέλουμε αυτό το στόχο. Συγκεκριμένα πράγματα και κάναν οτιδήποτε για να το αποκτήσουν αυτό. Ναι. Οπότε
βγάλανε θετική αύρα, ήταν άνθρωποι που δεν μιλάγανε όπως οι άλλοι. Αυτό με το παραγοντίστικο εκείνο, το μυστήριο που συναντάω συνήθως και ψάχνω να βρω. Το Παπατζηλίκη. Και τι είναι από πίσω. Δεν είχα να βρω, ήταν αυτό. Και δικαιώθηκα σε αυτό, γιατί όλοι μου είναι από τις καλύτερες. Βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα το πρωτάθλημα, αλλά οι πρώτες μου εντυπώσεις. Πότε έρχεται το πρωτάθλημα? 5 Οκτωβρίου, 6 Οκτωβρίου. Για να ετοιμαστούμε ώστε να βρούμε κανένα ειδικό ανταποκριτή εκεί. Είναι αλφα-εθνική, πρέπει να καλύψουμε, σε παρακαλώ. Εντάξει. Σε αυτά είμαστε, ναι. Οπότε δηλαδή έγινε αυτά. Και μια και μιλήσαμε τώρα για αυτά από εκεί. Να πάμε στο τεχνικό κομμάτι, ποιου έχει συνεργάτε, πώ συνεργάζεσαι, για να περάσω μετά στο πριν 20 χρόνια. Στο τεχνικό κομμάτι, ο προπονητή τη αντρική μα ομάδα του Πανσεραϊκού. Ο Γιάννης ο Κακιούζης. Ναι, τον ξέρω εγώ στα προθέσματα. Είναι συνεργάτης μου, μαζί μου, σε όλες τις προπονήσεις. Ναι. Έχω ένα παιδί το οποίο δουλεύει και στο ΤΕΦΑ Σερών, το Ραφαήλ τον Πεχλιβάνο, ναι. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σκάουτινγκ και όλα τα βίντεο που δείχνουμε και ταινίες που δείχνουμε στις παίκτριες. Και έχω και μια γυμνάστρια. Θυμίσω μετά, μην το ξεχάσω, εγώ να κάνουμε μια συζήτηση για το σκάουτινγκ. Τι ρόλο παίζει το σκάουτινγκ. Okay. Ναι. Και τέλος έχω μια γυμνάστρια, την Ιωάννα τη Θωμά, που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και είναι υπεύθυνη για την εκγύμναση και μαζί βγάζουμε το πρόγραμμα της, το καθημερινό και το μακροχρόνιο όσον αφορά την εκγύμναση των παικτηριών. Ναι. Αυτό είναι το staff που έλεγα πριν. Ναι. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Ο Κακιούζης είναι προπονητής αντρικού, έχει κάνει ποτέ γυναικείο, είναι πολύ έμπειρος στην ομάδα, είναι πολλά χρόνια σέρες. Ο Ραφαήλ είναι καταπληκτικό στο βίντεο από ό,τι μου οι πρώτες ενδείξεις. Και η Ιώνα είναι πολύ καλή γυμνάστρια. Δηλαδή, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς και ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέστε μου τι άλλο να σας πω για την ομάδα μας. Λοιπόν, κοίταξε, φτάσαμε εκεί. Λες ότι με τον Πανσεραϊκό, ξέρεις ότι ο Πανσεραϊκός κάποτε με τον Κουμπάρο, τον Πιτζίδη πρόεδρο, με τον Ιλανίδη, τον Νίκο προπονητή, ήταν στην Α κατηγορία, στην Α εθνική. Φυσικά, έχω παίξει αντίπαλο μαζί του. Έχω παίξει με, όταν ο Πανσεραϊκός είχε τη Μαραγκούπα άλλη πλεμέκερ, είχε τη Μαγαλιού στη θέση 2, την Αρχοντούλα, την Ζα... Α, τα θυμάσαι όλα δηλαδή. Πώς δεις, είχε την Γκίζη κάτω από τα καλάτια, τη Λίτσα την Κουντουράκα. Δεν μπορούσα να περάσω από τις αίρες. Δεν μπορούσα να περάσω από τις αίρες, ήταν έδρα μεγάλη. Την προηγούμενη χρονιά, στις προηγούμενες χρονιές, είχε παίξει και Ευρώπη, είχε παίξει ο Λιλιάν Αρουκέτη στο κύπελο. Είναι ομάδα ιστορική ο Πανσεραϊκός. Έτσι. Μάλιστα η μητέρα του Χρήστου Κυπουρού ήταν ο παράγοντας που ουσιαστικά ίδρυσε την ομάδα, τη γυναικεία, γιατί γυναικεία μιλάμε. Ήταν χρόνια στις ομοσπονδίες, και μετά από εκεί ήρθε ο Μπιτζίδης, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, μετά είχαμε την εκδήλωση. Δηλαδή θυμάσαι και την ιστορία ότι υπήρχαν προπονητές και αυτά. Θυμάμαι την Κοιλάδα, πηγαίναμε στον Αγιάννη και τρώγαμε μετά τα μάτς. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ωραία. Θα τα ξαναθυμηθούμε. Όταν κερδίζεις, όταν χάνεις, έχουμε και λίγο ψιλοκράξιμο. Να στείλω χαιρετισμό στο φίλο μου τον Σαλβάν. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο σήμερα, για μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο το αφήνουμε για μετά. Λοιπόν, οπότε θυμόμαστε εκεί. Τώρα που είπαμε ότι θυμόσουνα την Κουντουρά. Την Κουντουρά την πήρε, αν δεν κάνω λάθος τώρα, τεχνική. Team manager. Team manager. Τι σημαίνει team manager? Είναι υπεύθυνη για ό,τι γίνεται για τις. Όπως είπε, τεχνικός διευθυντής δηλαδή. Ακριβώς, όχι, τεχνικός διευθυντής. Τι μάνατζερ στο ποδόσφαιρο, δηλαδή όπως είναι ο Τάσος Παπάζογλου τώρα, δηλαδή έχει την Κουντουρά. Ένας παλιός ποδοσφαιριστής που είναι ο ειδικός δίπλα στον προπονητή. Δηλαδή με αυτή συνεργάζεσαι. Κάντε λίγο λιανά για να το καταλάβω. Δεν συνεργάζομαι στα τεχνικά θέματα. Όχι στα τεχνικά, στα μεταγραφικά, πού ή στα άλλα. Σαν γενικός αρχηγός δηλαδή. Ναι, γενικός αρχηγός. Ας το πούμε έτσι. Όπως είναι ο Φλίσκας. Δηλαδή ό,τι θέλω, τη λέω Λίτσα, πρέπει να κάνουμε αυτό. Ναι. Και αρχίζει η Λίτσα και πηγαίνει και μάλιστα ξέρει και τις αίρες, έχει και μια. Ναι, πρέπει ναι, να πει στην ομοσπονδία αυτό. Αλλά για θέματα παραγωγικά, διοικητικά, είναι η διοίκηση που θα τρέξει. Εκείνη θα απευθυνθεί στο κατάλληλο της διοίκησης και εκείνος θα τρέξει το θέμα. Αλλά είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, για τις Αμερικανίδες είπαμε την Ικαλία. Τώρα πάμε να κάνουμε μια ανάλυση λίγο το ρόστρα και μετά να με πεις πώς είναι τα συστήματα και αυτά εδώ, γιατί εδώ μιλάμε για τέταρτα ξαδέρφια. Ναι. Είμαστε άλλο η μπάλα, άλλο το μπάσκετ. Δεν κάναμε τον ειδικό. Και εξαιτίας επειδή κάναμε, βλέπω ότι υπάρχει μια χημεία, ρε παιδί μου, θα μπορέσουμε μελλοντικά να πούμε παραπανήσια πράγματα. Λοιπόν, το ρόστερ της ομάδας πώς θα το κάνουμε. Είπαμε ότι έχουμε τρεις Ελληνίδες. Τη Μαραγκού, την Εύα την Άστο. Ο άντρας της είναι ποδοσφαιριστής. Ναι, το ξέρω. Είναι ο Τέλης ο Καρασαλίδης. Ναι, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, και είπαμε την. Ποια είναι η τρίτη κοπέλα που είπαμε που έμεινε στο ρόστερ? Η Τσιμωρότα, η Αναστασία. Μια νεαρή. Ωραία, νεαρή. Τις νεαρές θέλω, εντάξει.
Λοιπόν, χρόνια. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι έχουμε πάρει. Τι πήραμε. Πήραμε μία playmaker που πέρσι έπαιξε στον Ηρακλή. Ναι. Λέγεται Σαβίνα Κάραλη. Ναι. Είχε συμβάλει στην άνοδο του Ηρακλή από την Α2 στην Α1 πρόπερση. Πολύ σημαντικό ρόλο είχε παίξει. Προσωπική σου επιλογή, δηλαδή τη γνωρίζεις. Έχει συνεργαστεί μαζί της ή μέσω άνθρωπο. Όχι, όχι, πρώτη φορά συνεργάζομαι. Πρώτη φορά συνεργάζεσαι. Μισό λεπτό τώρα. Με έρχονται οι ερωτήσεις. Συγγνώμη, Κώστα, έτσι έχουμε ώρα, μη στεναχωριέσαι. Όταν εγώ θέλω να πάρω την Καραλή που είπες, αυτή τη Σαβίνα, αυτόματο ο προπονητής, εσύ δηλαδή, ποιον παίρνει τηλέφωνο, τον προπονητή της, αν έχεις φιλίες, οι γνωριμίες, δηλαδή πες σε αυτό. Παίρνω δύο πράγματα. Τον προπονητή και άμα ξέρω και τον παράγοντα που ήταν μαζί της. Ναι. Για να ξέρω αν δημιούργησε προβλήματα στην προηγούμενη ομάδα της, τι είδους προβλήματα, αν τα λύσανε, και τον προπονητή να ξέρω τι παίκτρια είναι. Ναι. Παίζει για την ομάδα, παίζει για τον εαυτό της, παίζει, είναι αγωνίστρια. Γιατί υπάρχει και η ιδιομορφή αυτό που είπε στις γυναίκες, όλες θέλουν να παίζουν, παιδί μου. Στις γυναίκες πρέπει να πάρεις πιο πολλές συστάσεις. Ναι. Παίρνω τις συστάσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εγώ αποφασίζω αν θα έρθει ή όχι. Ναι. Έτσι, εγώ είμαστε σε συνεργασία. Εγώ θέλω να παίρνω μέσα από τα μπασκετικά που μου λες, εγώ παίρνω απαντήσεις, έτσι, συγγνώμη και γι' αυτό, και για το ποδόσφαιρο. Ναι, χωρίς συστάσεις δεν μπορεί να πάρεις κάποιον, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Έτσι. Ναι. Όχι, δηλαδή, επειδή ένας μάνατζερ μου τη φόρτωσε, άιντε να την πάρω, γιατί είναι ο μάνατζερ αυτός ξάδερφος με του Ραϊόλα, είμαι, να μην πω τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Και στο μπάσκετ συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, ρε φίλε, εντάξει, αλλά σου είπα εγώ τώρα την πρακτική δική σου. Εγώ μιλάω με τον προπονητή, δεν μιλάω με τους αεριτζίδες. Συμβαίνει και στο. Είπαμε ότι πήραμε αυτή τη Σαβίνα. Έτσι, από τον Ηρακλή. Αυτή είναι μια playmaker. Τι θέση παίζει αυτή, playmaker. Άσος. Ναι. Πίσω από αυτήν πήραμε μια πολύ νεαρή Γκανέζα από την Γκάνα, αλλά με ελληνικό διαβατήριο και δελτίο. Σαν τον Καραλή που, που πηδάει το τέκιο του Κουντάρ που είναι. Ναι, όχι ακριβώς. Μισός Έλληνας, μισός τέκιος. Όχι, αυτή έχει δύο Γκανέζους γονείς, αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα. Α, εντάξει. Σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Περίπτωση Αντετοκούμπο, η οποία έπεσε μια ομάδα Α2 στην Αθήνα. Την ανέβασε από την ΑΕΣΚΑ στην Α2, είναι 19 χρονών, είναι εξαιρετικά ταλαντούχα και την πήραμε για δεύτερη playmaker, για την δεύτερη Ελληνίδα playmaker. Ωραία. Έτσι, η οποία πραγματικά στις προπονήσεις. Από εκεί που πάμε, από το 1 που λέμε playmaker και μετά πάμε το 2, τι είναι το 2? Το 2 είναι η περιφερειακή, η πλάγια παίκτρια που συνήθως. Το 8, δηλαδή, άμα είναι το 1 είναι το δεκάρι και το 2 είναι το 8. Ναι, ας πούμε έτσι. 2 είναι ο extreme. Ο extreme. Έτσι, αν μπορώ, ο πλαϊνός, κατάλαβα, ο πλαϊνός εξτρέμ, ο οποίος εδώ δεν έχουμε και αμυντικό εξτρέμ και επιθετικό, δεν έχουμε πλάγιο μπακ. Και ναι, κατάλαβα. Έχουμε είναι πέντε παίκτες μόνο. Είναι πέντε. Άλλο και σύστημα εδώ, ναι, βεβαίως. Ακούω τώρα και προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα. Το 2 πρέπει να παίζει και άμυνα και πρέπει και να σουτάρει και να έχει και χειρισμό, γιατί αντικαθιστά πολλές φορές το 1 όταν το 1 πιέζεται. Όπως ήταν δηλαδή, συγγνώμη τώρα, το 1, το 2 είναι που ήταν ο Γουόκα που ήταν καλάθι. Ή και οι δύο αυτοί είναι άση. Και οι δύο είναι άσοι. Άσοι ήταν. Θα πάμε και εκεί. Μετά, τώρα έχουμε δηλαδή σε αυτό το σύστημα το 2 είναι. Ποιες έχουμε εκεί? Εκεί έχουμε την Άστου. Την Άστου είναι 2. Η Άστου είναι ακριβώς αυτό. Είναι 2. Επίσης τώρα η θέση 2 και 3 είναι παραπλήσιες. Ναι, το 3... κατάλαβα. Είναι το 6 και το 8. Εντάξει, ναι, κατάλαβα. Ναι, ακριβώς. Βέβαια το 3 έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Είναι λίγο πιο ψηλό. Μπορεί και να παίξει με πλάτη στο καλάθι πολλές φορές. Ναι. Μπορεί να μαρκάρει ψηλό. Το 3 είναι ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Είναι τώρα το ιδεατό 3. Ωραία. Άρα δηλαδή στο 2 έχουμε την Άστου. Ποια είναι πίσω από την Άστου? Πίσω από την Άστου έχουμε την Μπαξεβάνου, μια νεαρή αθλητρία. Αυτή πράγμα την πήραμε. Κάπου είχα διαβάσει ένα site, είχα διαβάσει για την Μπαξεβάνου ότι είναι επιλογή. Ναι, κάπου τη διάβασα. Από τον Παναθλητικό και πέρσι έπαιξε Α2 στο Πανόραμα. Στο Πανόραμα, ναι. Την παίξαν αντίπαλοι με τον Πανσεραϊκό, γιατί θυμούνται. Είναι και φοιτήτρια εδώ στο τοπικό ΤΕΦΑ. Α, ωραία, τότε πιο καλά. Επίσης έχουμε και την Τζιμωρότα εκεί. Αυτή την Πιτσιρίκα που είπε. Την Πιτσιρίκα, η οποία έπαιζε και πέρσι εδώ. Ναι. Έτσι, και η οποία είναι μια σουτέρ επίσης φοιτήτρια του ΤΕΦΑ εδώ. Ωραία. Έτσι. Καλό είναι αυτό εδώ. Στο 3, βέβαια, βασική έχουμε την Ξένη. Τη μία Ξένη. Αμερικανίδα, από πού ήρθαν αυτές εδώ? Είναι από την Αμερική. Λέγεται Church. Church είναι η μετάφραση Εκκλησίας. Τα δούμε αυτά στο μέλλον. Θα μάθουμε και μπάσκετ. Είναι σουτέρ. Βασική σουτέρ. Είναι σκόρερ. Είχε 19 πόντους μέσο όρος πέρσι. Έτσι. Πέρσι έπαιξε. Και μετά πάμε στα βουνά. 4-5. 4-5 είναι υψηλότερα. Σίγουρα. Πίσω από την Church ποια έχεις?
Στη θέση 3 είπα ότι είναι η Τσιμωρότα. Η Τσιμωρότα είναι η Μπαξεβάνο. Ναι, ναι, η Μπαξεβάνο, ναι, αυτές τις εναλλάσσουμε. Τις εναλλάσσουμε. Ναι, 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 μπορεί να βάλουμε και δύο playmaker μαζί πολλές φορές. Και την Κανέζα. Εάν βάλουμε δύο playmaker, όπως λες ότι έχουμε αυτή το την. Το Walkup και τον. Και τον Καλάθι που είπες. Μαζί. Ποια έχουμε μαζί με την άλλη που παίζει. Δηλαδή είναι η Θάλια η Μαραγκού παίζει αυτή τη θέση. Η Θάλια η Μαραγκού είναι επίσης άσος. Άσος είναι και θυμάμαι τώρα από παλιά. Τρίτη playmaker, η Θάλια η Μαραγκού είναι πια σε μεγάλη ηλικία. Ναι, ναι, παιδί μου, και μόνο που είναι δεν φτάνει. Η Θάλια. Δεν τη βοηθάμε εμείς, μας βοηθάει έτσι εκείνη. Ακριβώς, ωραία. Έτσι, εκεί στο 4-5 τι έχουμε, τα θηρία από την Αμερική. Έχουμε δύο Αμερικάνες. Είναι μία που λέγεται Morgan Jones. Αυτή ήταν μία από τις καλύτερες περσινές παίκτες στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών. Έπαιξε εδώ στην Ελλάδα αυτή. Ναι. Και αυτή μπορεί να παίξει από τις θέσεις 2 μέχρι και τη θέση 4. Την πήραμε στη θέση 4 γιατί είναι scorer και θέλαμε, επειδή η ομάδα έγινε τελευταία στιγμή, θέλαμε μια scorer με σιγουριά. Δείχνει ότι είναι παίκτηρα των 15-20 πόντων το παιχνίδι, έχει και 10 rebound από τη θέση 4, γι' αυτό είπαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στη θέση 4. Πίσω από αυτή τη θέση 4 είχαμε πάρει μια Ελληνίδα, τη Βιτζιλέου, την Αγγελική. Κάπου το διάβασα. Παίκτηρη Α1 όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, η οποία ακόμα είναι παίκτηριά μας, απλά ήρθε τραυματισμένη στη μέση και δεν ξεκίνησε την προετοιμασία καθόλου. Αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα, κάνει θεραπείες και προσπαθεί να θεραπευτεί, να γίνει καλά για να έρθει να συμπληρώσει. Οπότε στις 5 Οκτωβρίου πιστεύω να είναι όλα καλά. Οπότε χρησιμοποιούμε μια άλλη Ελληνίδα που φέραμε, την Τζιχλάκη, την Τζορτζίνα. Ναι. Επίσης παίκτηρια με εμπειρίες στην Α1, που όμως πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου γιατί ήταν τραυματισμένη. Ναι. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, έτσι. Ώσπου να βρει τον εαυτό της, είσαι έμπειρος, αυτά τα συζητάει. Αν η Τσιχλάκη βγει καλή μεταγραφή και παίξει, μπορεί να κάνει τη διαφορά στις Ελληνίδες. Ωραία, αυτό το ίδιο και η Βιτζιλέου. Ωραία, είναι παίκτριες. Μας ενδιαφέρει αυτό εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Στη θέση 5, την ψηλή μας, πήραμε τη μοναδική ψηλή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην ομάδα μας, τη λέγεται Rice. Ναι. Έτσι, και η οποία επίσης έπαιξε πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχε 10 πόντους, 10 rebound. Δεν δείχνει ότι είναι τόσο ικανή πρώτης επιλογής όπως είναι οι άλλες δύο ξένες, αλλά είναι μια αθλητική δεν ψηλή. Είναι βουνό, δεν μπορούμε να βρούμε άλλη. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια παίκτη που μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει ρόλο συγκεκριμένο. Εάν αυτή δεν παίξει, τώρα σου λέω εγώ, τι έχουμε εκεί έχουμε να βάλουμε. Έχουμε πάρει μια άλλη Ελληνίδα από το Πανόραμα. Ναι. Από το της δεύτερη παίκτη από το Πανόραμα. Δεύτερη παίκτη. Η Παπαϊόνι Δέσποινα. Ναι. Η οποία θα πρέπει να πω ότι είναι άπειρη στην Α1, δεν έχει ξαναπαίξει. Όμως οι πρώτες ενδείξεις στην προπόνηση δείχνουν ότι είναι καλή παίκτη και μας βοηθάει πολύ. Αφομοιώνει σωστά. Προσπαθεί. Ωραία, αυτό με ενδιαφέρει, να αφομοιώνω σωστά. Ωραία. Περίπου κάναμε, παιδιά, μια έτσι όπως κάναμε στο ποδόσφαιρο. Θα μάθουμε και από μπάσκετ. Στην πορεία θα έχουμε να πούμε πολλά. Και ένα τελευταίο τώρα για να μην σε ζαλίζω, γιατί περιμένω και τα παιδιά σπίτι. Μου είπαν ότι συνεργάζεσαι και με το μπάσκετ τέτοιο των Ακαδημιών. Τι έγινε, ναι, ναι. Κάποιος, γιατί πέρασα σήμερα όπως κατέβαινα από κάτω από το Citizen και είδα ότι γίνονταν στρελής εκεί. Ναι, και μου λέει κάποιος είναι και ο κύριος Κεραμιδάς. Στο μπάσκετ στις Ακαδημίες είμαι τεχνικός υπεύθυνος. Δηλαδή είμαι αυτός που ουσιαστικά επιμελείται το πρόγραμμα των προπονήσεων. Ναι. Όχι οργανωτικά. Οργανωτικά είναι ο Παναγιώτης Σπανός. Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς τα γήπεδα και αυτά. Αλλά στην πορεία θα μιλήσουμε μαζί του. Ναι. Αλλά τεχνικός υπεύθυνος. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτός που έκανα το πρώτο meeting, μοίρασα το πρόγραμμα και τους σκοπούς που έχουμε ανά ηλικία, το ασκησιολόγιο, τις φιλοδοξίες μας, τους τρόπους προπόνησης και είμαι εγώ που περνάω και ελέγχω αν όλα αυτά τα οποία έχουμε πει γίνονται και αυτό θα κάνω όλη τη χρονιά. Ο στόχος είναι. Επειδή ο Πανσερραϊκός θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο, πρέπει να είναι το μεγαλύτερο brand name στην περιοχή, στο μπάσκετ. Άκουσες πω. Πέμπτος στην Ελλάδα, δωδέκατος στην Ευρώπη. Αυτά τα πράγματα λίγοι τα καταλαβαίνουν. Πέμπτος στην Ελλάδα, δωδέκατος στην Ευρώπη. Άρα επιβεβαιώνω ο Ερασμός Πανσερραϊκός, όχι επιβεβαιώνει με το λοιπόν, παραπάνω. Λοιπόν. Αυτά πρέπει κάποτε ο πρόεδρος να βγει να τα λέει. Λοιπόν, να θεωρώ ότι δεν μπορεί στο μυαλό κάθε οικογένεια εδώ στις Σέρες που θέλει το παιδί να παίξει μπάσκετ, να μην περνάει σαν πρώτη λύση ο Πανσερραϊκός. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να υπάρχουν... Να δείξουμε πολλά. Ακριβώς. Ωραία. Και θεωρώ ότι θα προσπαθήσω, μάλλον όχι θεωρώ, θα προσπαθήσω να συμβάλλω σε αυτό όσο γίνεται πιο πολύ. Μάλιστα και εγώ τα παιδιά μου στις Ακαδημίες του Πανσερραϊκού τα έχω. Yeah, έτσι. Ωραία. Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, μην σας ζαλίζω. Δεν ξέρω αν με θέλετε κάτι. Για το σκάουτινγκ κάτι μου λέγατε. Για το σκάουτινγκ, κοίταξε τώρα να σε πω κάτι. Διαβάζω εδώ. Η ομάδα δείχνει σε λίγη
διαβάζω εδώ, σκάουτερ. Η ομάδα δείχνει συνεχή πρόοδο και αναμένουμε να έρθουν τα καλύτερα. Δηλαδή, εγώ αν δω μια ομάδα μπάσκετ, δεν μπορώ να καταλάβω τις προοπτικές που έχει. Ο Βασίλης ο Χρυσανθίδης που είναι κολλητός μου, μπορεί να καταλάβει. Ποιον έχεις κολλητό εκεί, δεξί χέρι, ποιον έχεις που είπες που διαβάζεις τους τέτοιους. Ο Γιάννης ο Κακιού, ο σκάουτερ, ο Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ το βλέπει διαφορετικά. Δεν πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε σκάουτερ. Υπάρχουν δύο διαφορετικά σκάουτινγκ. Το ένα είναι της ομάδας του αντιπάλου που παίζουμε και ναι. Το άλλο προφανώς εννοείται το σκάουτινγκ των παικτών και τις προοπτικές που μπορεί να έχει ένας νεαρός παίκτης για τη συνέχεια. Ναι, και αυτό και για τα δύο μπορεί να κάνουμε μια μερική ανάλυση. Για και τους μετά αγώνες, για τους αγώνες στο μπάσκετ, στο σκάουτινγκ του μπάσκετ, δεν ξέρω του ποδοσφαίρου. Ειλικρινά, και το ποδοσφαίρο πρέπει πολύ έτσι να γίνεται. Άλλη μέρα φύλαθλος. Θα σταμάθω, στην πορεία θα σταμάθω. Στο μπάσκετ υπάρχει η ολόκληρη επιστήμη του σκάουτινγκ. Ναι. Διδάσκεται πια στο τεφά το σκάουτινγκ. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα συγκεκριμένα στα οποία κόβεις τον αντίπαλο και τον φέρνεις πώς πιέζει δυναμίες του, ποιες είναι οι δυνάμεις του. Κόβεις δηλαδή 15-20 φάσεις και τις αναλύεις. Κόβεις δύο αγώνες ή τρεις αγώνες και ομαδοποιείς τις φάσεις. Ναι, το συγκεκριμένο play, το συγκεκριμένο χτυπάει εκεί, το μπορεί να χτυπήσει και εκεί, μπορεί να χτυπήσει και εκεί και πρέπει εμείς... Και οπότε δηλαδή βρίσκεις στρατηγική. Πόλεμος. Ακριβώς. Σκάκι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ωραία, και τι θα κάνω εγώ να αμυνθώ σε αυτό και πώς θα βρω τις αδυναμίες του να χτυπήσω αυτές. Και αντίστοιχα τις επιθετικές του αδυναμίες και δυνάμεις και θα χτυπήσω κι εγώ. Και τις δείχνουμε αυτές στο βίντεο ομαδοποιημένο. Πολύ καλό χειμώνα βλέπω να έχουμε πέδα. Θα βλέπω να έχουμε εμείς, πολύ καλό χειμώνα. Η δικιά μας ομάδα. Εσύ θα με μαθαίνεις και εγώ θα τα περνάω. Επειδή η ομάδα έχει στόχο τη σωτηρία και από ό,τι καταλάβατε από όσο σας είπα. Η ομάδα θα πολεμήσει φέτος γι' αυτό. Λογικό το σκάουτινγκ θεωρώ ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο γιατί ειδικά στα μάτς που μας ενδιαφέρει και πρέπει να τα κερδίσουμε, θα πρέπει να εκμηδενίσουμε τις δυνατότητες του αντιπάλου. Αυτό είναι όλο. Τώρα, μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, όσο σκάουτινγκ και να κάνουμε, στο τέλος θα δυσκολευτούμε πολύ. Αυτό, ή ο Παναθηναϊκός, αυτό το κατάλαβε ή και ο Αθηναϊκός. Είναι τρεις ομάδες ακριβώς. Γιατί είπε ο Ολυμπιακός, με τον Παρτσόκα τι σχέση έχει, γιατί από χθες που μιλούσατε και τέτοια με το. Ναι, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε μαζί φίλοι από τα 19 μας. Έτσι έχουμε. Δηλαδή έχουμε εντάξει. Ναι, και έχουμε... Να ρίξουμε κανένα πόρτα εκεί προς τα γύρω, προς τα παραπέρα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα αυτό είμαστε, μιλάμε συνεργαζόμαστε. Κλείνω με το είδες οι οργανωμένοι είπα ρε παιδί μου και είπαμε ότι δεν θέλουμε ούτε θεωρείς ούτε τηλέφωνα. Εγώ έκλειω με τέτοιο. Από εμάς, σαν αθλητική κουμπί, τι περιμένει η γυναικεία ομάδα. Να ενημερώνει τον κόσμο εδώ τι ακριβώς κάναμε. Να το έχω. Έτσι. Είναι υποχρέωσή μας αυτό. Και επειδή τα αυτονόητα δεν θα είναι επιτυχία. Είναι αυτονόητα αυτά. Είναι δύσκολη χρονιά. Ναι. Και επειδή θα υπάρχουν και αρνητικά αποτελέσματα, να εξηγούμε στον κόσμο γιατί συνέβη το αρνητικό αποτέλεσμα, πώς συνέβη, που μπορεί να φταίμε κι εμείς. Εγώ σε κάποια φάση, άμα θέλω δηλαδή, θα μπορώ να μιλάω με την κυρία Κουντουρά. Άμα θέλω δηλαδή κάθε Δευτέρα να την παίρνω τη λίτσα, να την έρθω, πω σε παρακαλώ ανέλησε μου λίγο τον αγώνα 5 φυσικά, λεπτά γιατί χάσαμε, γιατί κάναμε κάτι. Μπορείτε και από το Κουντουρά, μπορείτε και από μένα να πάσα στιγμή. Και τώρα σε να μην σε ζαλίζω συνέχεια, το βοηθό σου ή τον αναλυτή, ρε παιδί μου, 5 πραγματάκια να μπορεί να ακούγονται η φωνή η δική σας, παίζει ρόλο. Ναι. Τώρα εγώ είμαι τέταρτα ξαδέρφια, τι να πω για τον μπάσκετ, αφού δεν με ακούω αυτή. Μπορείτε την κυρία Κουντουρά, μπορείτε και την κυρία Κουντουρά ή οποιονδήποτε. Θα είναι τιμή για μας να ενημερώσουμε τι ακριβώς γίνεται, για να ξέρει ο κόσμος πώς και γιατί και για να μας ενισχύσει το επόμενο. Γιατί καμιά φορά κάνεις τρεις συνεχόμενες ήττες και λες «Α, τελείω». Δεν έχει τελειώσει. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένα μάτς. Αυτό είναι όλο. Θέλουμε, θα είναι δύσκολη χρονιά και θα πολεμήσουμε πολύ. Φίλε, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θα που με καλέσατε. Έτσι, όχι, δεν είναι. Εδώ είπαμε, βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε προχθές τυχαία. Είπαμε, αυτή η φιλία μένει. Εντάξει, να είστε καλά. Χαιρετισμού στη μικρή τη Τσάντζε Νίκη. Θα βρεθούμε αύριο μεθαύριο, θα βρεθούμε με και αγώνες ποδοσφαίρου. Βεβαίως. Σου εύχομαι καλό βράδυ, καλή επιτυχία επίσης. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Να είστε πάμε καλά. Σε ένα διαφημιστικό παιδιά και αμέσως μετά Νίκος Κουσουζίδης για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε παιδιά με ποδόσφαιρο. Και μάλιστα τοπικό. Όσοι ήθιστε, ο πρώτος ο οποίος βγαίνει κάθε χρονιά είναι ο κύριος Κουσουζίδης. Επειδή άλλαξε δόντια τώρα, γι' αυτό δεν τον φέραμε εδώ, ας μιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί του. Είναι ο αγαπημένος μου, το ξέρετε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά, να έχουμε με υγεία. Καλή χρονιά, ρε φίλε. Από μπάσκετ σήμερα κάτι έμαθα.
Θα σας τα εξηγήσω μελλοντικά. Λοιπόν, Νίκο, θέλω μια μερική ανάλυση, γιατί στην πορεία θα μιλήσουμε πρώτα για το γενικά το ποδόσφαιρο και μετά για τα καλά δέντρα, που συνεχίζεις μια χρονιά ρε, πού ξαναήρθες πάλι στα καλά δέντρα. Λοιπόν, πώς βλέπεις τη χρονιά φέτος, γιατί έχουμε αλλάξει και σύστημα και όλα τα σχετικά. Έτσι, για να πάμε πάνω, γιατί ένας όμιλος, πες τα, κάντα μια ανάλυση εσύ. Η δική σου η άποψη, ξέρεις ότι για μένα μετράει πιο πολύ. Κοίταξε Τάκη, τα τελευταία χρόνια ήταν λογικό να γίνει ο ένας όμιλος. Μείνανε λίγες ομάδες, λίγες καλές ομάδες και είδαμε ότι πέρυσι υπήρξαν κάποια παιχνίδια που τελειώναν με μεγάλα σκορ. Ναι. Δεν υπήρχε δηλαδή το ενδιαφέρον. Έγινε ένας όμιλος, ήταν πάρα πολύ θετικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Σεραϊκού ποδοσφαίρου αυτός που θα βγει πρώτος θα πάρει το πρωτάθλημα χωρίς να υπάρχουν είτε play-off είτε knock-out παιχνίδια, τα μπαράζ που λέγαμε τότε. Ναι. Καλό είναι να δοκιμαστεί, να το δούμε και αυτό πώς είναι. Και να πάμε προς το καλύτερο. Πρέπει το Σεραϊκό ποδόσφαιρο να βάλεις προς το καλύτερο. Αν και έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες ομάδες, το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μαραζώνει αυτή τη στιγμή. Βλέπεις παίχτες που πέσαν τα προηγούμενα 20 χρόνια να ξαναπέσουν στο τοπικό, φτάνουν τα 40-45 και είναι από τους καλύτερους παίχτες στο τοπικό. Π.χ. Λεωνίδας. Ναι, μόνο Λεωνίδας και μόνο Μουσικάκης και μόνο Τσιχτίδης και μόνο... Είναι πάρα πολύ τώρα, τι να τους... Ο Μουτίδης. Βέβαια, Μουτίδης, Σαβίδης. Τι να λέμε τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Τα νεαρά παιδιά περνάνε, σπουδάζουν, φεύγουν για τις σπουδές, αναγκαστικά φεύγουν από τις αίρες. Αυτά που είναι τα πιο καλά έχουν πάει όλα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός είναι στη Super League, έχει K19, K17, K15. Πάρα πολλά παιδιά είναι εκεί. Είναι δύσκολο να πάνε να παίξουν στο τοπικό. Και αναγκαστικά οι λύσεις είναι οι κλασικές. Αν δεν υπήρχαν και οι φοιτητές, να έρχονται κάποιοι φοιτητές να παίζουν ποδόσφαιρο, να ξέρεις ότι και άλλες ομάδες δεν θα υπήρχαν στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Και δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσουν. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα όσον αφορά την Α κατηγορία, γιατί σε αυτή την κατηγορία είμαι. Ναι. Υπάρχει μια να ομάδα... Να κάνουμε μια μερική ανάλυση δηλαδή. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν 3-4 ομάδες κατ' εμέ. Η μία είναι δική σου καλά δέντρα που θα μιλήσουμε μετά. Μία το Σιδηρόκαστρο, μία ο Χήμαρος που με το Χήμαρο πέρσι είχες κάνει τραγίτα να κάνετε κάτι, δεν συνεχίζεις, δεν ξέρω τι έγινε και τι ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει η θύρα. Πες μου, κάνε μου μια ανάλυση, τι πιστεύεις για τις ομάδες αυτές Α κατηγορίες. Κοίταξε, επειδή υπάρχουν 4-5 ομάδες που θα κάνουν πρωταθλητισμό. Μία ομάδα έθεσε στόχο να πάρει το πρωτάθλημα από την αρχή, παίρνοντας πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και αυτός είναι ο Χήμαρος. Και δεν το κρύβει. Όχι, δεν το κρύβει, ναι. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν με τους παίκτες που έκανε μεταγραφές θα πάω, δεν μπορείς να πάρω το πρωτάθλημα, θα είναι αποτυχία. Λογικό έτσι, είναι. Δεν λέμε. Εντάξει, λογικό είναι. Οι άλλες ομάδες θα κάνουν πρωταθλητισμό. Όχι να πάρω το πρωτάθλημα, όπως και στην Α' Εθνική, 4 ομάδες κάνουν πρωταθλητισμό, ένας το παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι, ναι. Κάπως έτσι θα είναι και εδώ νομίζω. Εντάξει, οι διαφορές δεν θα είναι τόσο μεγάλες. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως η δικιά μου ομάδα, ο Πυθαγόρας των Καλών Δέντρων, το Σιδηρόκαστρο, το Νεοχώρι, η Θύελλα, το 1800 και κάποιες ομάδες που θα είναι έκπληξη πιστεύω και υπάρχουν και ομάδες ερωτηματικά. Πάντα θα υπάρχουν τα outsider, ναι. Έτσι, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Άμα δεν ξεκινήσει η αγωνιστική, η πρώτη αγωνιστική, να δούμε τις ομάδες, να δούμε τη συμπεριφορά των ομάδων, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι ομάδες θα πάνε, αυτές δεν θα πάνε, έτσι. Ναι, ωραία. Ποιος είναι ο παράγοντας, επειδή έχεις περάσει από όλες τις ομάδες, ποιος είναι ο παράγοντας που θα παίξει σπουδαίο ρόλο για να πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα? Κοίταξε, το ρόστερ που έχει η ομάδα. Και το βάθος. Ναι, το ρόστερ. Άμα πάμε ρόστερ, δεν λέμε ρόστερ ενδεκάδος, λέμε ρόστερ εικοσάδος, έτσι. Μπράβο, έτσι. Αν μια ομάδα τώρα είναι με 12-13 ποδοσφαιριστές και το βάθος δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το αναμενόμενο, ναι. Τραυματισμοί, τιμωρίες, γιορτές. Όπως, ναι, έτσι, έτσι. Γιορτές είναι λίγο δύσκολο. Κόκκινες κάρτες. Ναι, ναι, ναι. Τα πάντα. Τα πάντα. Σε συγκεκριμένους παίκτες. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν. Οπότε δηλαδή λες ότι η ομάδα η οποία θα έχει το πληρέστερο ρόστερ είναι αυτή που θα έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Έτσι ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή τώρα για να πάρουμε τις τρεις ομάδες που είπαμε στην αρχή, ο Χήμαρος έχει τις επιλογές αυτές εδώ μέχρι στιγμής.
Ναι, έχει τις επιλογές. Πήρε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Έμειναν και ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά. Έχει ένα πλήρες ρόστερ αυτή τη στιγμή για να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Όχι όμως ότι οι άλλες ομάδες, όπως και το Σιδηρόκας. Και το Σιδηρόκας το κράτησε τον περσινό κορμό, έκανε μεταγραφές. Η δικιά μου ομάδα έχει αρκετά. Η δική σου ομάδα, έτσι που είδα εγώ, υπάρχει μια ενδεκάδα η οποία μπορεί να χτυπήσει και τον Πανσεραϊκό. Αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο βάθος. Εντάξει, υπάρχουν κάποια παιδιά, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι... Δηλαδή, αν είχες ένα φόραμα, είχες κανονικό, έχει το Δαγκούλη. Εγώ τώρα τα μαθαίνω. Έτσι και βλέπω. Κρυφά, δεν σας τα λέω. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όχι ο Δαγκούλης. Ο Δαγκούλης είναι του κρυφό, είναι άρη που λέμε. Αλλά δεν είναι σεντρεφόρ. Δεν είναι περιοχές, γι' αυτό αναγκαζόμαστε και εμείς να παίξουμε κάπως διαφορετικά. Ανάλογα με τους παίχτες που έχεις, παίζεις και διαφορετικό ποδόσφαιρο, διαφορετική τακτική, διαφορετικό σύστημα. Λες ανάλογα με τους παίχτες που έχεις. Βάζουμε όμως και τον παράγοντα ανάλογα και τους παίχτες που έχει ο αντίπαλος. Ναι, σίγουρα, σίγουρα τους παίχτες. Επιθετικά μιλάμε τώρα πώς θα παίξεις, έτσι. Γι' αυτό σου επιθετικά γιατί να πω και κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει. Η επιθετική δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει πέντε σεντρεφόρ. Η επιθετική είναι μια ομάδα η οποία βγάζει τους περισσότερους παίκτες στην επίθεση. Μήπως κάνω κανένα λάθος. Όχι. Μήπως διδαχτήκαμε στη σχολή αυτά. Έτσι, έτσι. Δηλαδή αν μια ομάδα έχει καλούς επιθετικούς αλλά πατάνε περιοχή ένα ή δύο, είναι δύσκολο να βάλεις γκολ. Αν πατάνε όμως 4-5 αντίπαλη περιοχή, κάπου έχεις περισσότερες πιθανότητες να βάλεις τον γκολ. Και ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλέξει τρόπο επίθεσης. Ο κάτοχος της μπάλας. Αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του. Α, μπράβο. Σιγά σιγά τα μάθεις. Μικρός είσαι ακόμα. Θα μάθεις. Θα μάθεις. Λοιπόν, για δώσω μια εικόνα της ομάδας σου για να πάμε και σε άλλα πράγματα, να πάμε K17, K19 και όλα τα σχετικά. Κοίταξε, είναι μια συνέχεια των δύο προηγούμενων χρόνων η ομάδα. Ναι. Η ομάδα και πέρυσι και πρόπερσι έκανε πρωταθλητισμό. Ήταν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Πρόπερσι έπαιξε τελικό. Φέτος έφτασε μια ανάσα δηλαδή από τον Αυγή. Μπράβο, σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή όποιος κέρδισε εκείνη την ημέρα αμμουδιά ή καλά δέντρα, κέρδισε αμμουδιά, πήρε το πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι. Η φετινή χρονιά είναι λίγο πιο δύσκολη γιατί φύγαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, γύρισαν κάποιοι παίκτες, κάποια παιδιά από το χωριό τα οποία είχαν φύγει πέρυσι γύρισαν. Έχει οργανωθεί η ομάδα, ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο. Καλά τα καλαδέντρα αυτό το είχαν ανέκαθεν, άστο, για τον κόσμο. Και στην προπόνηση καμιά φορά οι φίλοι λένε περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές, θα το ξέρεις. Ναι, ναι. Ακολουθούν την ομάδα, έρχονται στα, κάναμε φιλικά παιχνίδια αρκετά, ήρθαν στα παιχνίδια να παρακολουθήσουν. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, έχουμε κάποια προβληματάκια με κάποιους τραυματισμούς, αλλά είμαι τραυματισμούς πάρα πολύ... έμπειρων παικτών. Ναι, έτσι, έτσι, των έμπειρων παικτών, έτσι. Υπάρχει περίπτωση η διοίκηση, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να σου κάνει δώρο μια μεταγραφή. Υπάρχει δυνατότητα. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει και θα δούμε πώς θα γίνει. Δεν ξέρεις γιατί το λέω Νίκο αυτό τώρα, γιατί το είπα αυτό εδώ. Γιατί τα παιδιά εγώ τα γνωρίζω, τους έχω μεγαλώσει περισσότερους. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Το θέμα δεν είναι μια ομάδα εάν θα βγει. Το θέμα είναι εάν θα μπορεί να σταθεί στη γάμα εθνική. Από οικονομικής απόψεως πάντα. Γιατί έχουν μεγαλώσει τα budget. Ναι, ναι. Εδώ εντάξει, είναι το θέμα. Και... Κοιτάξτε τώρα, αν μια ομάδα βγει του χρόνου δεν θα πέφτουν πολλές ομάδες. Θα πέφτουν τρεις ομάδες, έτσι. Θα γίνουν 6 όμιλοι των 12 ομάδων και θα πέφτουν μόνο 3 ομάδες από κάθε όμιλο. 6 των 12 είπες. 6 όμιλοι των 12 ομάδων. 72 ομάδες μόνο. Μόνο 72 ομάδες ήταν στη γάμα εθνική του χρόνου. Στη βγήκε δηλαδή 25. Η τέτοια είναι έτσι φέτος η προκήρυξη. Βγήκε η προκήρυξη. Βγήκε η προκήρυξη ότι του χρόνου θα είναι 25, το 25-26, 6 όμιλοι των 12 ομάδων σε όλη την Ελλάδα, τη γάμα εθνική. Α. Οπότε πέφτουν 7 ομάδες από κάθε όμιλο. Δηλαδή εδώ που λέγαμε ότι θα πέσουν 2-3 ομάδες από το δικό μας όμιλο, θα πέσουν 7 ομάδες από την γάμα εθνική. Άρα ψησερίζει, βρασερίζει και ας τον Τάκη να σφυρίζει. Ναι, για τα πράγματα. Και... Θα δυσκολευτούμε πολύ. Ναι, έτσι, έτσι. Απλά είδες μια μεταγραφή τώρα που έκανε. Έκανε μια μεγάλη μεταγραφή ποιος? Για Μουδιά, έτσι. Πήρε τον Βασίλη τον 30 φυλάκο. Ξέρω, αυτά θα έρθει ο κύριος Κρυστάρης την Πέμπτη, θα είναι εδώ να κάνει μια ανάλυση των μεταγραφών και όλων των σχετικών. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ρε Νίκο. Υπάρχουν δύο ομάδες. Το Παραλίμνιο και η Αμμουδιά. Οι οποίες εννοείται στηρίζονται και οι δύο, γιατί είναι σεραϊκό ποδόσφαιρο. Η μια ομάδα πήρε μια απόφαση να έχει ένα-δυο έμπειρους, αν έχει έμπειρους, και να πάει πάνω στους πιτσιρικάδες, να τους δώσει γήπεδο, να τους δώσει τη δυνατότητα να παίξουν μπάλα. Γιατί σχεδόν, και άλλη ομάδα εμπλουτίζει το υλικό της και με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος.
Κοίταξα, στο παραλίμνο αυτό που κάνει η Αμμουδιά τώρα το δοκίμασε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Είδε ότι δεν μπόρεσε να φτάσει κάπου παραπάνω και τι έκανε. Κατά εμέ πάρα πολύ σωστό. Πήρε νεαρά παιδιά από τον νομό τα οποία για κάποιους λόγους δεν επιλέχθηκαν από τον Πασεραϊκό, αλλά είναι σε θέση, αν παίξουν ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής, να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να πάνε. Ναι. Και από την άλλη μεριά είναι μια Αμμουδιά η οποία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της στη γάμα εθνική. Θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, να κρατηθεί στην κατηγορία και αυτή τα επόμενα χρόνια ίσως θα δουλέψει κάπως διαφορετικά. Έτσι. Αλλά η πρώτη χρονιά, επειδή και αυτοί ίσως θα κάνουν, θέλουν να δουν να σταθεροποιηθούν στην κατηγορία από ό,τι καταλαβαίνω και μετά θα δουν τις κινήσεις που θα κάνουν. Κάπα, για τη β' κατηγορία τι άποψη έχεις με τους δύο ομίλους? Τη β' το τοπικό, έτσι. Ναι, ναι. Δύο όμιλοι έπρεπε να είναι χιλιομετρικά. Τώρα οι ομάδες δεν μπορούν να φεύγουν από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη στη β' κατηγορία. Όπως και στην α' κατηγορία, όποιος δεν μπορεί να βγει στην α' κατηγορία και λέει είναι μεγάλες οι αποστάσεις, να μην βγει. Και καλά κάναν κάποιες ομάδες όπως το Βαλτοτόπι, όπως η Δόξα Νέο Σκοπού. Που δεν δήλωσαν. Ναι, βέβαια. Δεν μπορούσαν να ανταπεξούν και σου λέει καλύτερα. Έχουν το γνώτης αυτό και καλά κάνουν. Μπράβο, έτσι. Όχι όπως πέρυσι, ας πούμε, θα βγούμε, βγήκαν κάποιες ομάδες και δεν ξέρεις, τελευταία στιγμή δήλωσαν και άλλες ομάδες, είχαν βγει άλλες ομάδες στη θέση τους, βγήκαν και τελικά είδες τι γινόταν στον αγωνιστικό χώρο. Νικό. Και λέγαμε μετά, με έλεγες, δεν χρειάζεται τόσα πολλά. Το θυμάσαι. Ναι. Κάποτε, εάν έλεγα στη δικιά μας τη φουρνιά να πάμε να δουλέψουμε στις ακαδημίες, έλεγα εμείς είμαστε για ακαδημίες τώρα και σοβαρά. Το παίζαμε κάποιοι. Τώρα τελευταία προβλέπω μια μεγάλη διαφορά. Όλοι οι προπονητές με χαρά δουλεύουν και σε ακαδημίες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σωστό. Την άποψή σου? Τι να πω, την ξέρεις την άποψή μου? Όχι, δεν ξέρω τι λέμε δυο μας. Εγώ στον αέρα μιλάς. Δεν μιλάς σε μένα. Την άποψή σου σαν προπονητής. Είναι σωστό, είναι λάθος. Χαίρεσαι σαν προπονητής ακαδημίων, αυτό θέλω να πεις. Τι σε εγώ χαίρομαι σε περισσότερο με τα παιδιά στην ακαδημία παρά με τη μεγάλη ομάδα, να το ξέρεις. Γιατί εκεί βλέπεις, δημιουργείς, μαθαίνεις τα παιδιά, τα παίρνεις από ένα σημείο που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, έχουν το ταλέντο, αλλά τους μαθαίνεις εσύ τα μυστικά του ποδοσφαίρου, έτσι. Αλλά για να τα δώσεις αυτά πρέπει να τα γνωρίζεις τα μυστικά του ποδοσφαίρου. Αυτοί οι προπονητές που ασχολούνται τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα τους φαίνονται και θα φανούν και στο μέλλον. Άρα γιατί... δηλαδή λες ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας τα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε μεγάλη αύξηση της... όχι αύξηση ρε παιδί, πώς θα το πω, μια καλυτέρευση του σεραϊκού ποδοσφαίρου. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Γιατί ξέρεις ότι τα παλιά χρόνια μόλις στέλνουν κάποιος στο ποδόσφαιρο που λέγανε άλλα πάρε τα παιδάκια, μα ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα, δεν ήξερε πώς να διδάξει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Όλοι ξέρουμε από ποδόσφαιρο. Όλοι ξέρουμε από ποδόσφαιρο. Και, αυτοί, και οι φίλαθλοι και οι γονείς που έρχονται με τα παιδιά τους, αυτοί όλοι ξέρουν ποδόσφαιρο. Το κακό είναι ότι αυτοί που μπορούν να διδάξουν το ποδόσφαιρο είναι προπονητές. Αυτή είναι η διαφορά των προπονητών με τον φιλάθλο και με αυτόν που ξέρουν ποδόσφαιρο. Όλοι ξέρουμε ποια είναι καλή σέντρα, ποια είναι καλή τρίπλα, ποια είναι καλή τακτική. Το θέμα είναι ότι ένας προπονητής όμως είναι αυτός που μπορεί να το διδάξει αυτό. Και ενώ να πείσει τον παίχτη να το αφομοιώσει. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είναι απλά το έχουμε σπουδάσει, έχουμε κάνει χιλιάδες ώρες πάνω σε αυτά, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται τώρα με τις ακαδημίες είναι υπέρ των ακαδημιών, υπέρ του σεραϊκού ποδοσφαίρου και υπέρ των γονέων να πάνε τα παιδιά τους στην ακαδημία, να πάνε τα παιδιά τους και στον Πασεραϊκό και στο Sport Village. Καταρχάς, μια για το Sport Village, θα σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρότασή μου. Τα υπόλοιπα περισσότερα θα τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε, ναι, και ναι. Εγώ ευχαριστώ για την προτίμηση. Την προτίμηση. Εμείς ψάχνουμε εσάς, επειδή μου θέλουμε να έχουμε προπονητές οι οποίοι ξέρουν να διδάσκουν. Έτσι δεν είσαι μόνος, έχουμε και τους άλλους. Αυτά όμως είναι θέμα αλέκου να έρθει σε κάποια φάση να μιλήσει για την Ακαδημία μας. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό μου άρεσε που είπες πρώτα τον Πασεραϊκό. Το είπαμε αυτό εδώ. Λοιπόν, εντάξει, και να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Πασεραϊκός 2024-2025. Από K15, K17, K19 πάμε και στο Βασιλάκο το δικό μας, ο οποίος έγινε επαγγελματίας. Κακή, πήγα χθες και είδα την K19. Εγώ πού ήμουνα, ρε? Α, δεν σε είδα, ήμουν με μια ομπρέλα. Στην Κερκίδα, με το λαό, εμείς ήμασταν από κάτω. Στην Κερκίδα. Ναι, ναι, είμαστε σχολιαστές.
Καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Τώρα θα κάνω μια ανάλυση. Ναι, αυτό που είπες τώρα. Τώρα θα κάνω μια ανάλυση. Τα έχω εδώ γραμμένα για να κάνω ανάλυση, ναι. Μα έτσι είναι συνέχεια. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον Πέτρο του Στοίλα που ασχολείται και φαίνεται... Ό,τι είπε ο Πέτρος κατά γράμμα βγαίνει. Έτσι. Η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη. Συνήθισαν τα παιδιά. Μεγάλωσαν και ένα χρόνο παραπάνω. Κάποια που ήταν πιο μικρά. Έχουμε και από την ΚΑΠΑ 17 που ήρθαν οι παίκτες, ο Δέντσας έκανε καλή δουλειά. Από την ΚΑΠΑ 15 που ήρθαν ο Αναστασιάδης με τον Πιτσιρικά, τον Κούτρα, τον οποίο έχω σε εκτίμηση, ήρθαν πιο... Δηλαδή υπάρχει αυτή η πιλωτική αύξηση που λέμε. Κάτι καλό είναι αυτό εδώ. Ελστάκι το είχαμε πει και πριν χρόνια νομίζω. Α, μπράβο. Και τελικά δικαιωνόμαστε εκ των υστέρων. Το καλύτερο που έγινε στον Πασαρακό τα τελευταία χρόνια ήταν η δημιουργία της ελίτ ΚΑΠΑ 15. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Και είδες πόσα παιδιά από εκεί έχουν βγει. Προχθές και, πόσα... και εμείς δώσαμε δύο παίκτες, έτσι. Έτσι. Να σε πω κάτι, γιατί πήρε ο κύριος Αναστασιάδης τηλέφωνο στον Μπάμπη. Εντάξει, εγώ άλλο πρόεδρος, άλλο ιδιοκτήτης, έτσι, για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Και δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Ελάτε, πάρτε ποιον θέλετε. Έτσι, αυτό έτσι είναι. Ο Πασαραϊκός είναι η κορυφή του Sport Village που έτσι απευθείας είπε ο Χατζόπουλος, ελάτε, πάρτε τους. Γιατί μα πάρα πολλά παιδιά έχουν βγει από εκεί και είναι προς τιμή του Μπάμπη που τόσα χρόνια τροφοδοτεί όχι μόνο το αυτό είναι το σωστό. Τη ΓΑΜΑ Εθνική, όλες τις ομάδες. Το σωστό δεν είναι, άκουσα, το σωστό είναι πώς μιλάς σε κάποιον και πώς τον φέρεσαι. Γιατί πριν από 2-3 χρόνια ο Καζίας, θυμάται, υπήρχαν κάποιες κοπριές οι οποίες μιλούσαν λες και ήταν ο Πασαραϊκός αυτοί. Ευτυχώς τους πήρε χαμπάρ και αυτό είναι καλό. Έστω και αργά καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, φιλαράκι? Τίποτε, Τάκη, όλα καλά. Ωραία. Όλα καλά. Σου είμαι υπόχρεος. Καλό βράδυ να έχεις. Τα υπόλοιπα από κοντά. Και είπαμε και τώρα για το κλείσιμο. Είπαμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Υγεία. Γιατί την Κυριακή υγεία αρχίζουμε. Γιατί να κάνουμε. Αρχίζουμε. Έτσι ακριβώς. Την Πέμπτη ακριβώς θα κάνουμε ανάλυση των αγώνων σας. Έγινε, Τάκη. Καλό βράδυ να έχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά μιλάμε με τον ειδικό, τον Δημήτρη τον Μπακυρτζή από την Κομωτινή, και εγώ θα κάνω μια ανάλυση μετά για τη δεύτερη ομάδα του Πανσερραϊκού και φυσικά για την πρώτη ομάδα του Πανσερραϊκού και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν τώρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Τα νέα Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκη. Στη γραμμή μας ο κύριος Μπακυρτζής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Ποιος είναι καθηγητής? Και καλή εβδομάδα. Εσύ είσαι, ρε παιδάρε, εσύ όλα τα ξέρεις. Εγώ καλά που είσαι και εσύ και βουλεύουμε. Τι κάνετε, ρε? Γύρισα από τη Λευκάδα, εντάξει. Όχι, Λευκάδα είμαι. Λευκάδα είσαι ακόμη? Αύριο γίναμε, αύριο. Άιντε, για να πούμε τώρα τι έχουμε. Λοιπόν, είχαμε, δεν ξέρω, προσπάθησα να βάλω στο ίντερνετ το δίκτυο, δεν μπόρεσα να το πιάσω, ίσως εδώ να μην έχει καλό σήμα, γι' αυτό ίσως. Πάρε το στέλιο πάνω μετά και μίλα, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σε κάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχαμε το κύπελο Ελλάδος χθες, στη δεύτερη φάση, ο Πανσερραϊκός υποδέχτηκε την ομάδα της Χαλκιδικής. 9-0, κερδίσατε. Τον αθλητικό άμυνο Σάρτης, ναι, 9-0. Ο Γιώργος Μαραντάς είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες, να κάνει 5 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι ήταν κριτήριο για την συνέχεια, αφού η κυπελούχος ομάδα της Χαλκιδικής είναι ομάδα αλφα τοπικού και δεν μπορείς να βγάλεις απόλυτα συμπεράσματα. Όμως το κριτήριο θα είναι την ερχόμενη Κυριακή, όπου ο Πανσερραϊκός υποδέχεται το Πανιόνιο, τον περσινό πρωταθλητή του... Ο οποίος ενισχύθηκε τελικά. Έβλεπε ότι ενισχύθηκε. Ο Πανιωνιός. Ναι. Ναι, ενισχύθηκε. Από ό,τι διαβάζω, από ό,τι έχω δει, 7 ξένους πρέπει να έχει. Η ομάδα του Γιώργου Νικοπολίδη, που έρχεται Κυριακή στην Κομωτινή, σίγουρα θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Και χθες είχε περίπου στους 300 Ελλάδους. Πιστεύω ότι Κυριακή θα έχει ακόμα περισσότερους, κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Η ομάδα της Οριστιάδος υποδέχτηκε το Μακεδονικό, ο Μακεδονικός κέρδισε 1-0 και προκρίθηκε. Η Καβάλα, ως γνωστόν, έπαιξε το Σάββατο στην ομάδα, στη Δράμα, σε πια στην Αμισό Πρεμέζα. Ναι, και έκανε πολλά παράπονα για τη διαιτησία η Καβάλα.
Ναι, ο διατής ήταν από το Κιλκίς, όχι από το... Ένας Καρυπίδης από το Κιλκίς και έκανε πολλά παράπονα. Διάβασα κάτι παράπονα, λέω. Πέρσι όλες τις ομάδες έβγαιναν παράπονα. Κάντε και εσείς κανένα παράπονο. Τι έγινε? Κάτι ακόμα δεν έχει το πρωτάθλημα. Είναι σου λέω, ρε φίλε. Και η Κυπρέφος της Χάνθης, η ομάδα του Άββατο, κέρδισε 1-0 στο τέλος του αγώνα τον Κυλκισιακό και πέρασε και αυτή στον επόμενο, στον επόμενο θεσμό, στη δεύτερη φάση, όπου το Άββατο την Κυριακή υποδέχει την ομάδα της Κυπρέφου, ομάδα της Ζακύνθου, της Ζάκυνθου. Ναι. Άλλο τίποτα δεν έχουμε. Αύριο στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση της ΕΠ Στράκης, ξενοδοχείο της Κομωτινής, για το φετινό πρωτάθλημα Α και Β κατηγορίας. Πότε αρχίζει το δικό σας το πρωτάθλημα? Από ό,τι θυμάμαι αρχίζει φέτος νωρίς, στις 22 Σεπτεμβρίου. Άλλα χρονιά άρχιζε αρχές Οκτωβρίου. Με τη ΓΑΜΑ Εθνική, εμάς δηλαδή αρχίζει μεθαύριο το τοπικό, οπότε εντάξει, τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα νέα, τι ακριβώς έγιναν οι αγώνες κυπέλου, αν μπορούμε και από την Κομωτινή να βάζουμε και κάποιες φάσεις έστω τρίλεπτα. Ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτά τα λίγα για απόψε. Εντάξει. Να περνάς καλά. Θα τα πούμε. Ναι. Καλή εβδομάδα, ρε φίλε. Yeah, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, προηγουμένως ο κύριος Κουσουζίδης είπε ότι χθες πήγε να δει την ΚΑΠΑ 19. Παιδιά, όντως, πήγα εχθές. Αυτά τα οποία λέγαμε τόσο καιρό ήταν λίγα κοντά σε αυτά τα οποία είδα. Κάποτε έλεγε ο Πέτρος Στήρας πέρσι τέτοια εποχή ότι μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα, να έχουμε αρχή, μέση και τέλος, δεν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, προσπαθούμε να δούμε την ποδοσφαιρική βελτίωση των παικτών. Και σταδιακά, μήνα με το μήνα, βλέπουμε ότι υπήρχε μια βελτίωση και όλα τα σχετικά. Χθες ήταν μια ομάδα η οποία προχθές πήρε 1-1 μέσα στην... Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, πήραμε 1-1 μέσα στον Πανετολικό. Καλά που ήταν και η ΚΑΠΑ 19, γιατί η μεγάλη ομάδα έχασε με 3-0. Και να πω τον κύριο Χαϊτίδη, τα διαβάζω όλα να ξέρει, τον Κώστα τον φίλο μου. Και είδα μια ομάδα χθες με το Λιβαδιακό. Δεν είναι το 4-0. Είναι ο τρόπος ανάπτυξης, ο τρόπος παίξηματος. Δηλαδή, δεν έχω να πω για διακριθέντα. Θα ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι η μεσαία γραμμή με Αλιφερόπουλο, Σαλβάνο και Μαυρόπουλο κάνει παπάδες. Η άμυνα απροσφέλαστη. Η πλαϊνή, η επιθετική. Δηλαδή, μιλάμε, έβλεπα μια ομάδα απ' έξω και λέω, αμάν αυτή η ομάδα δικιά μας είναι. Έτσι που τους είδα, είναι ικανή αυτή να παίξουν με την πρώτη ομάδα και να μην χάσουν. Και μου θυμίζει δικές μας εποχές, που όταν έπαιζε η δεύτερη ομάδα με εμάς, την πρώτη ομάδα, ρε παιδί μου, πάντα μας έβαζε βαθμό δυσκολίας μεγάλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας, αυτό που έλεγε και ο κύριος Κουσουτζίδης, είναι πάρα πολύ καλός. Και σιγά σιγά δηλαδή εμπλουτίζουμε την πρώτη ομάδα με παίκτες. Γιατί και ο Σαλβάνος και ο Βασιλάκος και ο Μαυρόπουλος και ο Αλιφερόπουλος που έγινε προθέσεις επαγγελματίες περνάνε ένα μήνυμα και στους άλλους. Τερματοφύλακες έπαιξε ο Καπλανίδης. Εγγύηση. Έχουμε και άλλους τερματοφύλακες, αλλά έπαιξε αυτός. Αυτό είναι καλό. Αυτά τα πράγματα όμως, ανάλυση όλων των παικτών, θα σας κάνει ο κύριος Στουήλας μετά από 15-20 μέρες να γίνουν 2-3 παιχνίδια. Και για να μην το ξεχάσω, από το Σάββατο και μετά και η ΚΑΠΑ 17, έτσι, του κυρίου Δέντσα, θα συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όχι δηλαδή, όπου παίζει η πρώτη ομάδα θα παίζει και η ΚΑΠΑ 19, θα παίζει και η ΚΑΠΑ 17. Αυτά είναι μεν περισσότερα έξοδα για μια ΠΑΕ. Αυτό να το τονίζουμε, αλλά θα έχουμε μελλοντικό κέρδος. Αρκεί η ομάδα να μένει κατηγορία και να δουλεύει σωστά όπως δουλεύει μέχρι στιγμής. Τερματοφύλακας Καπλανίδης. Δεξιά και αριστερά Κοσμίδης και Βασιλάκος. Ο Κοσμί, για τον Βασιλάκο, παιδιά, να σας πω, για μένα είναι ένας παίκτης ο οποίος παλιότερα είχαμε τον Παπακουσταντίνο που έγινε και αρχηγός. Αριστερό μπακάφ, ο οποίος πήγε στη Ρόδο, αυτός έφυγε από την ομάδα μας. Τώρα είναι ο Βασιλάκος, ο οποίος είναι και μικρός σε ηλικία και ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Έξυπνος ο Πανσεραϊκός, τον έκανε επαγγελματία γιατί όντως κάποια IT από την Αθήνα και τον Πειραιά τον είχαν πρώτο στόχο. Οπότε ο Πανσεραϊκός έτσι τον έχει δεμένο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εκτίμησε την ποδοσφαιρική του αξία και τον έκανε και επαγγελματία. Και δεξιά ο Κοσμίδης, ο οποίος, ρε παιδί μου, με θυμίζει έτσι πως είστε ένα μπακ ο οποίος ανέβαινε, κατέβαινε σαν σκυλί μαύρο. Και πίσω ήταν κεντρικό δίδυμο Καγιόγλου μαζί με τον Χάβο. Τον Καγιόγλου έβλεπα, ρε παιδί μου, τον έβαζε και σε άλλες θέσεις ο Πέτρος και άκουγα δυτικά. Αλλά πρώτη φορά βλέπω γιο ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Δάκης ο Χάβος, ο γιος τώρα είναι τόσο πολύ καλός. Με τον πόη του και αυτά δηλαδή, δεν ήταν παίκτες οι οποίοι να διώχνουν την μπάλα μπαμ μπουμ.
προσπαθούσαν να παίξουν με του Καπλανίδη στους κεντρικούς αμυντικούς πλαϊνούς να παίξουν με την μπάλα. Ερχόταν πίσω ο Αλιφερόπουλος για να πάρει την μπάλα, μοίραζε στο Σαλβάνο και Μαυρόπουλο. Είχαμε μια ορθολογική ανάπτυξη. Μπροστά έπαιζε ο Θεοφίλου με τον Τόλιο και τον Τριανταφύλου, οι κινήσεις παραπανίσχες. Λοιπόν, αυτή ήταν η ενδεκάδα που σας είπα. Τα γκολ έβαλαν ο Τριανταφύλου, Τόλιος, Θεοφίλου και Κοτίδης. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι, κύριε Κάντζα, στα μάτια. Ότι θα πρέπει σε κάποια φάση να γίνει μια παρέμβαση, κύριε Αδαλή, από την ΠΑΕ προς αυτούς οι οποίοι έχουν τα δικαιώματα. Ότι να παίρνουμε μια εικόνα, τουλάχιστον τα παιδιά να χαίρονται, να δείχνουμε ένα πεντάλεπτο. Η Νόβα λέει έχει τα δικαιώματα, πρέπει σε κάποια φάση να κάνουμε κάποια τηλέφωνα, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Μπορούμε κάλλιστα να στήσουμε μια κάμερα. Το θέμα είναι ότι χωρίς άδεια, κύριε Πόλη, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να βρούμε έναν τρόπο μελλοντικά. Αλλαγές μπήκανε. Ο Κοτίδης που έβαλε και τον γκολ που είναι από την ΚΑΠΑ 17 στη θέση του Μαυρόπουλου. Ο Κοσμόπουλος στη θέση του Τόλιο, τον οποίο πήραμε από τη Θεσσαλονίκη, είναι φοιτητής στα ΤΕΦΑ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τσανκαράκης στη θέση του Θεοφύλου που τον πήραμε από την Κρήτη. Ο Μπλατσιώτης που είναι από την ΚΑΠΑ 17 και τον πήραμε στη θέση του Τριανταφύλου. Και ο Ελευθεριάδης στη θέση του Σαλβάνου που τον πήραμε από τη Δράμα, από την Αργυρούπολη. Έτυχε να είμαστε και γνωστοί. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αλλάξαμε πρόσωπα, έμεινε ένας κορμός, γιατί οι τρεις-τέσσερις αυτοί είναι επαγγελματίες, Σαλβάνος, Αλιφερόπουλος, Μαυρόπουλος, Βασιλάκος, είναι και επαγγελματίες. Άρα η ΠΑΕ δηλαδή σωστά έδεσε το θέμα αυτό εδώ. Και από την άλλη πλευρά, οι πιτσιρικάδες που προωθούνται από την ΚΑΠΑ 17 είναι λεγόμενοι κράχτες. Οι επαγγελματίες δίνουν την όθηση σε αυτούς που είναι από πίσω, τους λέει αμάν να παίξουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε και εμείς επαγγελματίες, μήπως δούμε άσπρη μέρα. Αυτοί που είναι από την ΚΑΠΑ 17, σε λέει, αν πήραν 3-4-5 άτομα, πήραν στην πρώτη ομάδα, αυτά θα γίνει η ανακοίνωση, θα γίνει από τον κύριο Στοίλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτή η πιλωτική αύξηση που υπάρχει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, είμαι χαρούμενος, γιατί όντως η δεύτερη ομάδα δείχνει καλά στοιχεία. Και περνάμε τώρα στην πρώτη ομάδα. Τα άφησα τελευταίο. Πρώτα απ' όλα, την Κυριακή 4,5 ώρα παίζουμε το Λιβαδιακό. Κύριε Πάπα Κωνσταντίνο, θα βάλουμε και την άλλη την κάρτα, σας μη φοβάστε. Πρώτο πράγμα, θα το πούμε μετά, 10 ευρώ εισιτήριο. Έτσι, οπότε μπορούμε όλοι κάλλιστα να πάμε στο γήπεδο. Θα πάρω ένα-ένα το πεντάπτυχο, να πω τι ακριβώς περιμένω από τον καθένα και μετά άμα θέλει κάποιος να πάρει τηλέφωνο, καλώς εδώ, και την Πέμπτη θα είμαστε εδώ με τον κύριο Κρυστάλη, τον προπονητή της Αμμουδιάς, και θα έχουμε πάλι και για τοπικό θα μιλήσουμε, φυσικά και για τον Μασαρικό, γιατί εν ώψη του αγώνα. Η διοίκηση έκανε τις σωστές κινήσεις. Παραέκανε μεταγραφές. Τελευταία μεταγραφή φέραμε αυτόν τον Τέρεζης, πώς φέραμε, αυτόν τον Σεντρεμπάκ που φέραμε, και πήραμε και τον Γκουένο, λέγεται, πώς λέγεται, Ουαγέ. Τον Ουαγέ που είχε τραυματιστεί σε έναν αγώνα ΠΑΟ Κάρης. Καλύτερο μπακ λέει στην Κύπρο. Τον πήραμε και αυτόν, δεξί μπακ. Τώρα μιλάει κάποιος 4-5 μπακ έχουμε ρέσει. Ένα-δυο έμπειροι και τα άλλα παιδάκια. Σιγά-σιγά. Δεν θα πάμε και τώρα ποιος είναι, ποιος και γιατί. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η διοίκηση μέχρι και την τελευταία στιγμή κάνει κινήσεις να επανδρώσει την ομάδα. Προπονητής, για μένα προσωπικά πρέπει να γίνει καλύτερη αξιολόγηση, γιατί έχουμε το καλύτερο υλικό των τελευταίων ετών. Έχουμε παίκτες για όλα τα γούστα, για όλους τους τρόπους παιχνιδιού. Άρα, δεν έρχομαι, παιδιά, ακούω σας πω κάτι, γιατί υπάρχουν πολλά προηγούμενα. Εμένα με ενδιαφέρει ομάδα. Έτσι με ενδιαφέρει ομάδα. Παπατζηλίκια κοιτά και δεν θέλω. Λέω, με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που η ομάδα έχει επανδρωθεί με ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε σαν Πανσεραϊκός, τώρα μένει στο χέρι του προπονητή να κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Και πάμε στους παίκτες. Πρώτα απ' όλα οι παίκτες πρέπει να παίξουν σύμφωνα με αυτό που μας έχουν δείξει στο παρελθόν. Θα πρέπει να παίξουν και για αυτούς που τους επέλεξαν, και στο κάτω-κάτω να παίξουν και για τον εαυτό τους σε τελική ανάλυση. Τώρα πού πάω? Εδώ είχαμε τον κύριο Κεραμιδά και μιλήσαμε για τον μπάσκετ. Οι επιλογές, έτσι ήταν του προπονητή,
σε συνάρτηση με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους στο μπάσκετ. Στην προκειμένη περίπτωση φέτος δεν κάναμε κινήσεις της πλάκας, γιατί ο κύριος Παπάζογλου έτσι είχε τον πρωτεύοντα ρόλο και αυτό νομίζω παίζει ρόλο στο ποιοι παίκτες θα έρθουν. Από εκεί πέρα τώρα είναι στο χέρι των παικτών, στο χέρι του προπονητή να βρουν την κατάλληλη χημεία για να αποδώσουν αυτό το ποδόσφαιρο που πρέπει να αποδώσουν. Γιατί έχουμε έναν αγώνα κρίσιμο με το Λεβαδιακό και θα πρέπει η ομάδα να πάρει το μάτς. Θα με πεις δηλαδή, αν δεν πάρει το μάτς, τι πρέπει να γίνει αυτά εδώ. Δεν θα πάω πουθενά. Έτσι, είμαστε ανώτεροι. Ας παίχνουν οι παίκτες και για τον εαυτό τους, αν όχι για την ομάδα ή για τους ανθρώπους που τους έφεραν, για να μπορέσει, για να μην φτάσουν στο σημείο να πούνε άλλοι, αυτοί ήταν οι καλοί παίκτες που φέραμε. Δηλαδή, τώρα το μπαλάκι το ρίχνουν στους παίκτες. Δεν ρε μάγκες. Όλοι ζητάτε πέντε πράγματα, πέντε φράγκα και σας δίνουν έξι. Όταν εσύ ζητάς έξι, γιατί πιστεύεις τον εαυτό σου, εδώ είναι το γήπεδο, δεν έχει δέντρα. Παίξε και δείξε. Είχαμε και ένα φιλικό προχθές. 3-1 κερδίσαμε τον Β' ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα αυτά τα μάτς δεν είναι για να παίζουμε με Β' εθνικές ομάδες, αλλά άστο. Ο κόσμος. Τώρα χρειάζεται η παρουσία μας στο γήπεδο. 10 ευρώ το εισιτήριο είναι για αυτούς που δεν έχουν διαρκείας. Και για τα διαρκείας νομίζω ότι έγινε ένα άνοιγμα, ως το Σάββατο νομίζω ισχύει και το 25% και όλα τα σχετικά. Έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν κάποιος, επειδή μου αγαπάει την ομάδα τόσο πολύ παθολογικά και δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι, στον δρόμο είμαστε όλη την ημέρα. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε. Για ανθρώπους που τους ξέρουμε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Μπιζέ είμαστε. Μια οικογένεια. Έτσι. Κάποιους ανθρώπους, άμα αγαπάνε την ομάδα παθολογικά, εδώ είμαστε. Ποτέ δεν με χάλασε χατήρι με ένα ο Καζίας. Αν και δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Έτσι. Ποτέ δεν με χάλασε για το θέμα του Πανσεραϊκού χατήρι. Χτυπάμε την πόρτα και λέμε: ρε, γίνεται να βοηθήσετε αυτό, γίνεται να βοηθήσετε. Και βοηθάνε. Έχω τον Αδαλή μέσα. Έχω το Δήμο. Έχω τα άλλα τα παιδιά. Οι οποίοι όταν γνωρίζουν κάτι μπορούν να χτυπήσουν και την πόρτα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα στα δύσκολα. Το θέμα τι σημαίνει, ότι δεν μπορεί να το κάνουμε όπως κάναν την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω, για τον αγώνα με τον Άρη που γράφαν τρομερή μπάλα και αυτά και λέω σε άλλο γήπεδο ήταν αυτοί που τα γράφουν. Έτσι, θα κάνουμε την κριτική, την ποδοσφαιρική, την κανονική. Γιατί ο στόχος και ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε την ομάδα. Όλοι κοντά στην ομάδα, αλλά όχι να δουλευόμαστε από κάποιους ανθρώπους ευεργετηθέντες, οι οποίοι ξαφνικά αγάπησαν τον Πανσεραϊκό. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Σας εύχομαι όλους καλό βράδυ. Την Πέμπτη θα έχουμε εδώ τον κύριο Κρυστάλλη και μετά θα μιλήσουμε για Πανσεραϊκό και για όλα τα αθλήματα και για το τοπικό πρωτάθλημα, πώς είναι οι αγώνες στο Σαββατοκύριακο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.